τους να μην φοβηθούν. Ζητάμε από αρχιμανδρίτες, ζητάμε από τον απλό τον κόσμο να κατέβουν εκεί. Θα είναι μια ομολογία πίστεως, έτσι πραγματική, χωρίς φανατισμούς, χωρίς απειλές, έτσι πολύ ειρηνικά μια συγκέντρωση, και θα παρακαλέσουμε και τα ΜΑΤ αυτή τη φορά να μην είναι στο συνοδικό μέγαρο της Μονής Πετράκης. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Θα δώσουν λόγο στο Θεό πρωτίστως οι δεσποτάδες, έτσι. Χωρίς να αποκλείεται ότι αν δούνε τον κόσμο να ξεσηκώνεται, κάποτε να επαναφέρουν αυτούς τους οποίους διώκουν και κατατρέχουν σήμερα. Να τους καλωσορίσουμε και τους δύο στην εκπομπή. Ο πατήρ Ευθύμιος Τρικαμινάς είναι πιο γνώριμη φυσιογνωμία για σας, έτσι, προσωπικότητα. Έχουμε τον πατέρα Ιλαρίωνα μαζί μας, μοναχό από το Άγιο Όρος. Είναι 50 χρόνια εκεί, πήγε το 1957. Τον ευχαριστούμε που ήρθε εδώ. Πρέπει να σας πω ότι έκανε προσευχή αν έπρεπε να έρθει ή όχι, διότι δεν γίνεται τίποτα δίχως την Θεία Βούληση. Εμείς θα τους καλωσορίσουμε, θα αρχίσουμε από τον πατέρα Ιλαρίωνα να μας πει τι τον έκανε, είναι 80 ετών τώρα, έτσι, τι τον έκανε και πήγε στο Άγιο Όρος εκείνη την εποχή. Πέστε μας. Αυτό είναι από τη χάρη του Θεού. Είναι μια είδηση, μια πληροφορία. Είναι η είδηση, δηλαδή, σας κατήφθηνε για να πάτε στο Άγιο Όρος. Ναι, είδηση, είπατε πρωτήτερο, ότι τον κατευθύνει τον άνθρωπο, τον δοκιμάζει ο Θεός. Ναι, τον εκπαιδεύει. Τον εκπαιδεύει. Είναι και αυτό μια εκπαίδευση στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο. Και ανάλογα την διάθεση, από όχι, όπως διατίθεται, τον προωθεί, ναι, χάρης. Γιατί ο άνθρωπος δεν το πρεσβεύει σήμερα, ο σημερινός άνθρωπος δεν το πρεσβεύει αυτό το πράγμα. Ότι να έχουμε απόλυτα την εμπιστοσύνη σε αυτό που λέγεται χάρη Θεού. Αυτό που λέγεται χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε ξένοι, δηλαδή, είμαστε κατήχοι, δηλαδή, αυτό το μυστήριο του χριστιανισμού σήμερα. Γιατί εμπλέκομαστε, να πούμε, στα βιωτικά. Και αυτά εμπλέκει τον άνθρωπο, τον αφήνει να χρεοκοπεί. Δεν μπορεί να τον αφήνει. Είναι ένα είδος σαν αποστασία απέναντι του Θεού. Γιατί λέει, είναι η ενδουλή, η απάτη του αιώνου τούτου. Και η μέρη να συμπνίγει τον άνθρωπο πολλές φορές. Έχουμε τροφάσει και σκεπάσματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, εκκλησόμεθα. Λοιπόν, άμα προχωρούμε για παραπάνω, προπαντός ο μοναχισμός, να προχωρούμε και θέλουμε παραπάνω πράγματα, η ζωή μας δεν λέγεται μετρεμένη σωστή, γιατί λέγομαστε και αναχωριδέ από τον κόσμο, τι πάμε, τι προσβεύουμε που πάμε στον τόπο του Ιησού Χριστού εκεί πέρα. Λοιπόν, λογίζεται αποστασία απέναντι το Θεό η ζωή αυτή. Και έτσι, λοιπόν, δεν φωτίζει ο Θεός τον άνθρωπο, τον αφήνει να παιδεύεται. Και αυτή η παιδεύση μπορεί να τον φέρει σε λογαριασμό πάλι. Αλλά αντί να τροποτε να περιμαζευτεί, εκτίθεται περισσότερο. Θέλω και αυτό, θέλω και το άλλο. Για πέστε μου. Δηλαδή, λέει ο γέροντας, εξαρτάται και το πώς θα ζήσει εκεί στο Άγιο Όρος ο μοναχός. Δεν είναι μόνο η αναχώρηση που μπορεί να είναι από θεία έμπνευση, αλλά μπορεί να εμπλακεί και με βιωτικά ο μοναχός, οπότε να χάσει τον δρόμο του. Εδώ, εκεί. Τώρα, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να τον ρωτήσω, πατέρα. Να αναβαγίσει μέσα στο λιμάνι. Ναι, να τον ρωτήσω κάτι. Έτσι, έχετε μία εμπειρία τώρα, 50 χρόνια. Πιστεύετε ότι στο Άγιο Όρος υπάρχει σωτηρία, υπάρχει η επαφή με το Θεό, πραγματικά? Λοιπόν, παλαιότερα, όπως το διαβάζουμε, γι' αυτό και λέγεται και Άγιο Όρος, διότι αγίασαν άνθρωποι εκεί πέρα στον τόπο αυτόν και πήρε και αυτή την επωνυμία. Όχι, επειδή έχουμε τα μοναστήρια και τις εκκλησίες. Τα μοναστήρια και οι εκκλησίες είναι για τους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι τροποτενά όπου δημιουργούν την εκκλησία και τις ακολουθήσεις από διαδόμη και οτιδήποτε. Αλλά θέλω να πω, είναι ο άνθρωπος να προσπαθεί να έχει αυτό που λέει, η αγιότητα. Να το προσπαθεί αυτό, διότι ο Αγίος Θεός δεν αδημονεί, δηλαδή, για τον άνθρωπο που το επιθυμεί με αυτό το πράγμα. Άλλοι λένε ότι μου φτάνει αυτό, κάνω τα καθηκοντά μου, διαβάζω την ακολουθία. Δεν είναι στην ακολουθία. Η ακολουθία που βάλουν οι πατέρες που διαβάζουμε είναι να μην ασχηδήσουμε. Για να μην καταδύσουμε να είμαι κατήχητοι στην εποχή μας και όλα. Αν δεν είχαμε για αυτά που τα διαβάζουμε, θα είχαμε τώρα και εγώ δεν ξέρω σε τι κατάντημα θα ήμασταν. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που λέτε, ότι αν τι κατάλαβα στο Άγιο Όρος που πήγα. Ναι, ναι. Και ευτυχώς που πήγα εκείνη την εποχή, πρόλαβα ηλικιωμένους ανθρώπους.
80ετής και παραπάνω ακόμη, και μια δεκαετία τουλάχιστον να πούμε πέρασε και πήρα πολλά από αυτούς τους παλιούς ανθρώπους, διότι πρώτα-πρώτα ήταν άνθρωποι ευθύς. Ήταν απλοί και χωρίς γράμματα, και όμως ήταν πρώτοι για την ευθύτητα, την απλότητα, χωρίς την πονηρία. Και λέγανε, που συζητάμε τώρα, έλεγε ένας κάποιος μια γνώμη, κοίτα εδώ, λέει, αυτά δεν είναι κατά Θεό. Και τα έκανα αν είναι, όταν συζητάμε, να είναι κατά Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το να λέει ο άνθρωπος ότι, εάν είναι κατά Θεό. Ο άνθρωπος αγαπάει δικαιώματα, προσπαθεί, θέλει θελήματα. Όλα αυτά που κάνει, είναι, λέγεται προστασία, δεν βρίσκει ποτέ ανάπαυση με αυτά τα δεδομένα που προσπαθεί, η προσπάθεια. Τα δικαιώματα, άμα ζητήσουμε εμείς τα δικαιώματα του Θεού, Κύριε, και δίδαξόμε, Κύριε, τα δοκιματά σου. Συνέδεισέ με την δοκιμασία σου. Του δίδαξόμε το πίνι του θέλημά σου. Άμα το βρει αυτό ο άνθρωπος, όλα τα θέληματά του και τα δοκιμάτα του τα βρήκε. Γιατί έχει ειρήνη πολύ και ούτε στη σκάνδαλο. Η ειρήνη πολύ τη αγαπώ, και Κύριε, του νόμου σου και ούτε στη σκάνδαλο. Όλο σκάνδαλο έχει ο άνθρωπος. Όλο άγχος έχει. Δεν μπορεί, τρέχει όσα περισσότερα έχει και τόσο λοιπόν προβληματίζεται. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι ο καρπός του πνεύματος έστει αγάπη, χαρά αυτή που λένε ότι έχουν αγάπη. Να το πω απατεώνες, διότι λένε ψεύδοντι. Έχουν αγάπη περισσότερο τον Απόστολο Παύλο που λέει αγάπη, ο καρπός του πνεύματος έστει αγάπη. Ποιοι είναι όμως τώρα οι απατεώνες, εννοείται τους παπικούς και όσους από εδώ, από την Ελλαδική Άγωδο. Εκκλησία και την Ελληνόφωνη Ορθοδοξία λοιπόν. Την επικαλούνται αυτή την αγάπη. Την επικαλούνται κι άλλοι, ναι. Αλλά δεν είναι αγάπη αυτό. Γιατί? Αυτό είναι απάτη. Γιατί να μας πείτε τώρα. Προβάλλουν την αγάπη. Ναι. Οχυρώνουν εδώ πάνω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί και λέει ο Απόστολος αγάπη. Αλλά η αγάπη, λέει ο Απόστολος, έχει αυτά τα δεδομένα. Έχει αγάπη, ειρήνη, χαρά, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαπητοσύνη, πίστη, πραγότητε, εκράτεια, κατατοτούν δού και συνόμου. Έχουν αυτή τη χάρη, τα αγιοπνεύματα αυτή που έχουν αυτό το, τη χάρη. Εμείς λοιπόν λέμε, ο Απόστολος λέει και ένα άλλο, ότι όστις δεν έχει πνεύμα Χριστού, δεν είναι του Χριστού. Λοιπόν, δεν επειδή ο άνθρωπος επιλέγει ότι είναι ορθόδοξος ή θεολόγος και έχει χάρη Χριστού και πνεύμα Χριστού, αυτό το λέμε και πολλές φορές το επικαλούμεθα και λέει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ευλογητός ο Χριστός, ο Πανσόφθος, αλλής είναι δείξας. Λοιπόν, λέμε, ας υποθέσουμε παράκλητα καθέα το πνεύμα της αληθείας, έρθε και σκήνωσε με και καθάρισε μας από Πάσχα. Τα επικαλούμεθα αυτά. Λοιπόν, και μαζί είναι ο Θεός χάρη, δεν το επαιδιώκουμε, δεν το ποθούμε, το πόθος είναι, δεν είναι το να λέμε, κάνω προσευχές πολλές, κάνω εγρεπνίες, κάνω κόπους, κάνω θυσίες, δεν τα πιάνει ο Θεός αυτό, θέλει λοιπόν την αγάπη του. Λέει, να έχουμε τον πόθος του Χριστού, όσοι είχαν τον πόθο και αμαρτωλή που ήταν αξιώθησαν, εν χάρη τους. Η πόθη μας είναι καπαλού. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Έτσι μπήκατε το 1957, γνωρίσατε γέροντες μέσα την πρώτη δεκαετία. Τώρα όμως λένε ότι οι γέροντες δεν υπάρχουν, τους έχουν βάλει στη γωνιά, έτσι είναι απομονωμένοι, δεν τους βλέπει ο κόσμος, βλέπουν πολλά νέα παιδιά τα οποία σπάζονται το μοναχισμό και μιλάνε και για έναν εξυγχρονισμό μέσα του Αγίου Όρους. Τι διαφορές έχουμε στο Άγιο Όρος από εκείνη την εποχή με τη σημερινή? Από εκείνη την εποχή παράγεται το ίδιο έργο, διότι θα σας πω και κάτι ακόμα, έτσι. Λέει ο κόσμος, έχει συγγύσει το όρος για τα μεγάλα εθνικά και εκκλησιαστικά ζητήματα της χώρας. Βεβαίως. Τα χρόνια είναι λίγα που έχουν περάσει, αλλά η διαφορά μεγάλη, η αλλίωση που έχει γίνει. Θα μας την πει πρώτα ο πατήρ, ο γέροντας Ιλαρίων, και μετά θα μας μιλήσετε. Θα έχει ζήσει, ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τι να πω, από την παράδοση του όρους έχουμε τόσα μνημεία και τόσες παραδόσεις που δεν μας χρειάζεται δηλαδή κατήχης. Καταντάμε να είμαστε σαν να μας λείπει κατήχης, να μας κατηχήσουν. Ναι. Και είμαστε στον τόπο αυτό όπου είναι η αγιότητα, όπου είναι όλα τα εφόδια. Λοιπόν, κάτι προκύπτει ενδιάμεσα. Τι είναι, αυτή η προσπάθεια και αυτή η μέρημνα. Τα πράγματα που κοπαλάμε στον τόπο εκεί πέρα, φτιάξανε δημόσιο δρόμο. Έπρεπε να φτιάξουμε δημόσιο δρόμο να κοπαλάμε αυτοκίνητα. Αφού αφήνουμε αυτοκίνητα τον κόσμο, τα αθλητικά μας και θα φτιάξουμε δικά μας εκεί πέρα τώρα. Τα αυτοκίνητα και το δρόμο, ο δρόμος έγινε μέσα στο όρος ή κάπου έξω? Έγινε μέσα στο όρος. Μέσα στο όρος. Μάλιστα. Αυτό έφερε μεγάλη ζημιά, μεγάλη κατάπτωση. Αλλίωσε δηλαδή το περιβάλλον. Τα πάντα. Ναι. Διότι δεν είναι ότι κάναν μια οικονομία και βάλανε ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα. Έτσι που είπαν στην αρχή. Βάλαμε ένα αυτοκίνητο για να εξυπηρετούμεθα.
ξέρω εγώ, η φιενότητα, τα πράγματα είναι μια διευκόλυνση. Αντικαταστήσαν τα μουλάρια δηλαδή. Ναι, κάπως. Ναι. Λοιπόν, βάλουν και ένα ψευτο λεωφορείο, ένα από το παρακατιανό τροποδενά. Μετά από αυτό, άμα βάζει ένα πράγμα, είναι δουλειά να σταματήσει ένα πράγμα που το είπε, το ομολόγησε. Ότι αυτό θέλουμε και τίποτα άλλο. Αλλά με τον καιρό, έρχοντα τον καιρό λοιπόν, λέει, καλά, και το μοναστήρι δεν πρέπει να έχει ένα αυτοκίνητο. Φτιάσαμε το δρόμο. Και η πρόφεση, έρχεται μια πρόφεση πρώτη, πρέπει θα γίνει η χιλιδηρίδα και πρέπει πώς θα έρθουν οι άνθρωποι και ξέρω εδώ και πρέπει να φτιάξω εδώ να θα έρθουν πολλοί άνθρωποι και λέει, είχα μάθει τώρα ότι το κράτος και την εποχή να σας στείλουμε το επικόμερο ολόκληρο λέει και να μείνει η εποχή. Μη χαλάτε να πούμε τα έθιμα του τόπου. Μη αφιάνετε το δρόμο λοιπόν, θα επιφέρει πολλές ζημίες αυτό το πράγμα, αυτό το μέσο των αυτοκινήτων. Μην αλλοιώνετε δηλαδή το φυσικό περιβάλλον του σύμπαν. Και δεν θέλησαν να βοσδένει, δεν θέλησαν. Καμιά φορά είχαν και πατρία. Αυτά που είπε ότι εμπλέκονται, να πούμε. Οι άνθρωποι και η εκκλησία και ο Αγιώρος που δεν επιτρέπεται να εμπλέκονται με τους πολιτικούς. Και δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή, συστάσεις από πολιτικούς τι θα κάνει ο τόπος αυτός, γιατί έχουμε ανάγκη από αυτό, έχουμε ανάγκη από περισβεστική. Δηλαδή χίλια χρόνια που λένε και ορτάζουν χιλιτερίδες και τόσα. Είχαν δηλαδή εφόδια περισβεστικής όπου δεν καίγονταν τα δάση και όπου δεν καίγονταν, τι γινόταν. Κάνανε μια λιτάνευση λοιπόν και σβήνει η υποφυδιά. Δηλαδή πρέπει να πάμε. Καθώς πήγαν τα εφόδια λοιπόν, πέρι του φωτιά και ο κόνεψε να κάνει το ολόκληρο όρο. Ένα πιάνε, βγήκε κανείς για λιτάνευση. Δεν σε ήθελε για λιτάνευση με το Θεό. Θα σου πει ότι έχει στα μέσα σου τα οποία εφοδιάστηκε. Με αυτά να το πολεμήσει στην πυρκαγιά. Μάλιστα, να σας ρωτήσω τώρα, πέρα από το φυσικό περιβάλλον, έτσι, ο κόσμος που μπαίνει είναι μέσα. Αυτό που λέει, ναι. Να επέμβω και εγώ κύριε Δουλέκη, ναι. Που λέει ο γέροντας, ότι πλέον η ελπίδα μας και το στήριγμα μας είναι τα υλικά μέσα, δεν είναι ο Θεός. Ναι. Και γι' αυτό μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ενώ πριν στηριζόμαστε στο Θεό μόνο, αν θα μας φέρει ο Θεός να φάμε, αν θα μας στείλει ο Θεός βοήθεια για να σβήσει φωτιά, ή τι θα γίνει στη θάλασσα, ή τι θα γίνει στην ξηρά που... Τώρα στηριζόμαστε στα δικά μας μέσα. Οπότε χάσαμε την ευλογία και την προστασία της Παναγίας μας. Γι' αυτό τώρα κάηκε και το Άγιο Όρος, γι' αυτό το Όρος κάηκε και από τα χρήματα και από όλα αυτά και από τα μέσα του πολιτισμού. Αυτό είναι. Έχουμε την ελπίδα μας στα υλικά μέσα και όχι στο Θεό. Και ξέρω πόσο φτάνει αυτό το πράγμα το να ελπίζουμε από εθνικούς και από μη πιπέθησε λέει η γραφή, μη πιπέθησε αγαθόν πιπιθένει επικίνδυνο, πιπιθένει από άνθρωπο. Αγαθόν πιπιθένει επικίνδυνο, πιπιθένει. Αγαθόν πιθαίνει πηγή, πιθαίνει. Ο κύριος λέει, πώς το λέει εκεί πέρα, ότι κύριος μη βοηθάς και βοηθείς με πίσω άνθρωπος. Είναι επίβολος ο άνθρωπος λοιπόν. Αυτό προσπαθεί πάντοτε ο άνθρωπος, αν δεν προσέξει, είναι επίβολος κατά τον άνθρωπο. Λοιπόν, κύριος μη βοηθήσει και βοηθείς με την πίσω άνθρωπος. Βλέπετε, πρέπει να έχουμε απόλυτη την εμπιστοσύνη σε αυτό το Θεό, αυτό που πιστεύουμε. Εκείνος τα κυβερνάει τα πάντα. Αυτό το λέει κιόλα. Πρώτα ζητά τη βοσία του νερού και ύστερα τα πάντα αυτά θα προσθεθούν. Γνωρίζει ο Άγιος Θεός τι έχουμε από αυτά που έχουμε ανάγκη. Πέστε μου κάτι πνευματικά. Οι νέοι μοναχοί που έρχονται μέσα είναι σαν τους παλιούς. Δεν είναι σαν τους παλιούς. Γιατί το λέτε? Γιατί είναι και από εδώ, από την εκκλησία ακόμα κατήχεται τα παιδιά. Αν θέλεις να γίνεις μοναχός, κάνεις μια δοκιμή κατά κόσμο. Να δεις κάνει, να μάθεις πώς πολιτεύεται η πολιτεία αυτή. Πώς πρέπει να είσαι, πώς να πούμε, τι πόθο πρέπει να έχεις. Αν θα αντέξεις, γιατί όταν πηγαίνει εκεί πέρα, σκέφτεται το κεφάλι και του λένε δίνεσαι. Να κάνει εκείνο. Υπακοή δηλαδή. Και υπακοή και όλα. Ναι. Είναι τόσο λοιπόν, τόσες ερωτήσεις έχουν εκεί πέρα λοιπόν. Δίνεσαι και θα πας στα ύστερα την κίνια λαμπάδα. Αφού λέει ναι του συνεργού του, δίνουμε. Μπορείς. Ναι, μπορείς. Και δίνει λαμπάδα, ούτε ο λαμψάδο το φως έμπρεπε των ανθρώπων, αναμένει για κάθε μια εβδομάδα. Ναι. Όπως είδους τα καλά αιρεία, οι μόνοι και δοξάσουν είναι άνθρωποι των Θεών. Λοιπόν, λέει ότι στο πρώτο, λέει, τι πως ήρθες αδερφέ, με αυτό τον βίο της ασκήσεως, λέει, άλλο πόθος, άλλος αγώνας, άλλο πράγμα είναι αγώνας, και άλλο πόθος, ο πόθος νικάει τα πάντα. Όταν λέμε πόθο, δεν εννοώ ότι κάνει πόθο, πόθο έχουν και αυτοί, πως τους λέει εκεί πέρα στο Θεβέ και κάνουν ασκήσεις. Δεν είναι αυτό. Πόθο έχουμε στην χάρη του Θεού και αφού έχουμε πόθο στην χάρη του Θεού, τα παραμελούμε τα υπόλοιπα, δεν έχουμε ανάγκη από αυτά βιωτικά. Περνάμε μου λίγα, λέει ο Απόστολος ότι άμα δεν έχω εγώ, είμαι πλήρης, άμα έχω περισσεύω. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι. Μας έδωσες ένα στίγμα για το Άγιο Όρος και ο κόσμος έχει καλές εντυπώσεις. Ακόμα βλέπει βέβαια τις αλλαγές. Λέει γιατί το Όρος δεν μιλάει για τα θέματα ή παίρνει θέσεις οι οποίες είναι νοθευμένες. Δηλαδή είναι
και με την αίρεση, είναι και με το σχίσμα, είναι και με την πλάνη, είναι και με την Ορθοδοξία και με όλα. Και βέβαια υπήρξαν απαντήσεις, επιστολές από κελιώτες και νομίζω υπογράφατε κι εσείς σε μία επιστολή, έτσι προς το όρος που τους λέτε τι κάνετε εδώ πέρα. Ναι, ναι. Γιατί κρατάει αυτή τη στάση το όρος, πιστεύετε, πού οφείλεται? Οφείλεται αυτό, ο άνθρωπος δεν προσέχει στη ζωή του και δεν περιμένει από τη χάρη του Θεού να τον φωτίζει, ούτε στην προσευχή του είναι ζεστός. Δεν είναι ότι είπαμε που είδα, κάνεις τον κανάλι, τον κάνω. Κάνεις τον αυτό, αυτό είναι σαν επιβάλλον. Να μην απελπίζουμε στο επιβάλλον, αλλά στο, και στο άτομό μας να προσεύχουμε σε ιδιαίτερα με πόνο και με λίγο στεναγμό για αυτά τα δεδόμενα που γίνονται. Οπότε ο Θεός ακούει πολύ και προσέχει πολύ αυτόν που στενάει και πονάει. Και γι' αυτό λέει πολλά σημεία, είδε την κάκωση και τον κόπο των στεναγμών του λαού μου και την κάκωση. Λοιπόν, χρειάζεται και ένα τέτοιο πράγμα, λιγάκι με πόνο. Στο Θεό. Και ο πόνος λοιπόν είναι μεγάλο πράγμα η αναφορά. Κάνεις το παραπονό σου. Έστω και λάθος να έχεις. Ακόμη, θα ακούει τον πόνο σου ο Θεός λοιπόν. Έτσι. Και σου φωτίζει. Λοιπόν, να μιλήσουμε σε λίγο για τον οικουμενισμό για να βάλουμε και τον πατέρα Ευθύμιο Τρικαμινά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι. Έχει δύναμη η προσευχή? Το πάνω είναι η προσευχή. Γιατί το λέτε? Γιατί η προσευχή είναι, πρέπει να επιμένουμε πολύ στην προσευχή. Και με πολύ, δηλαδή πώς σου πω, μέχρι να πάρουμε κάποια πληροφορία. Ο άνθρωπος δεν μπαίνει πληροφορία από προσευχή, το Θεό. Είναι λοιπόν νεκρός, να μην είμαστε νεκροί. Ναι. Αν είμαστε επίμονοι. Και πώς γίνεται αυτή η προσευχή, και πού γίνεται? Και λιγάκι πόθο. Ναι. Άλλο πόθο, είπαμε. Ένωσαν κύριε του έποθου, ένωσαν. Είναι συνημμένοι μνώμη και λουξόμοι του Παναγίου Πνεύματος. Αν το έχουμε αυτό, Γιώργη, δεν περνούσε τίποτα μέσα. Νόθο. Ναι. Τώρα περνάνε όλα τα νόθα. Ναι. Γιατί? Τα λεφτά πάνε τα πάντα. Ξέρετε, έχουν φτιάξει τα λεφτά αυτά. Ναι. Μέχρι προδοσία φτάνουν. Διότι είναι μεγάλο κακό. Νομίζω δεν είναι καλό. Εμείς οι παντρεύουμε, λέει το Άγιο Όρος, κάνουμε. Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό είναι πολύ κακό. Κάνουν βίλες, δηλαδή τα κάνουν σαν βίλες. Τα κάνουν σαν βίλες και είναι ξένα χρήματα τα οποία εμείς επιβαρυνόμεθα. Είναι καταδίκη αυτό. Αυτό λέγεται αποστασία σου. Δεν συμφωτίζει ο Θεός με αυτό το πράγμα. Αυτό μπορεί να έχει μελλοντικές επιπτώσεις. Δηλαδή να βάλουν χέρι στο Άγιο Όρος. Να βάλουν χέρι και να γίνουμε και προδότοι. Για να πουλήσουμε την πίστη μας και τον εαυτό μας. Αυτό το νόημα έχουν διότι δηλαδή. Είναι τα παράδοση λεφτά. Αυτό παραδίδηση. Και όταν λοιπόν παίρνει μια οικονομία, ένα εργάτη με το αίμα του, με τον υδρό του, παίρνει το επόμενο κομμάτι του, έτσι. Ναι. Και του παίρνει και είναι ευχαριστημένο δηλαδή. Περιμένει πάντα θα έρθει ο Άρη να πάρει το. Την αναλογία του, αυτό ναι, το μεροκάματο. Ναι. Για το μισθό του, ή εκείνο που είναι εξοικονομικό, γιατί δούλεψε. Ναι. Αλλά εκείνο που είναι υπηρεσία οτιδήποτε και ένα κάθετο ακόμα ολοήμερο, μόνο που είναι στη φυλακή ή επιφυλακή σε αυτή την υπηρεσία που είναι, είναι κόπο. Λοιπόν, όταν πάνε υπογραφή οι γέροντες λοιπόν, και ζητάνε αυτοί από το μοναστήριο έξι υπογραφή και μια σφραγίδα, έρχονται τα πακέτα αμέτρητα, δεν τα μεταναπαραβέτα, μετρούσαν. Τα παίρνει, λαμβάνει ευθύνε τεράστιε. Αυτό ο Θεό είναι σαν να κάνει διαθήκη ξεχωρίσει. Κάθεσαι πάνω γιατί εγώ θα τα βγάλω πέρα. Πέσει πρωτοβουλία και αυτό λέγεται αποστασία πάνω στον Θεό. Αυτό το πράγμα. Ισχύει, άμα γίνουμε εμείς άγιοι, αν λάβουμε αγιότητα, αυτά τα κυβερνάει ο Άγιος Θεός. Πέστε μου κάτι, εκεί στα έργα, θα κάνω μια ερώτηση γιατί μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο. Έχουμε αλλοδαπούς μέσα. Πολλούς. Ναι. Πληθώρα. Επιδρομές που να μπαίνουν παράνομα έχουμε. Και αυτό το έχω καταλάβει, μου φαίνεται. Ναι. Αυτό είναι κακό. Πάντως βέβαια κακό είναι. Κάποτε δηλαδή στο Άγιο Όρος υπήρχε μια ηρεμία και μια ασφάλεια. Τώρα φοβάσαι να κυκλοφορήσεις και στο Άγιο Όρος ακόμα. Και στο Άγιο Όρος ναι, έτσι φοβάσαι είναι. Να κυκλοφορήσεις βέβαια. Oh. Βέβαια. Να σας πω τώρα, να πάμε στον οικουμενισμό. Διότι έχουμε εδώ πέρα και τον πατέρα Ευθύμιο Τρικαμινά, έτσι, ο οποίος διώκεται επειδή είναι αντιπαπικός και επειδή ελέγχει τους δεσποτάδες. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σε ορθό δρόμο ο πατήρ Ευθύμιος Τρικαμινάς? Βεβαίως. Ο ίδιος δεν θέλει να μιλάει. Ναι. Έχω μάθει ότι έχετε πάει και εκεί στο δάσος που μένει. Ναι. Ζει σε δάσος πραγματικά? Σε δάσος, σε ένα σπήλαιο. Σε ένα σπήλαιο μέσα? Ναι, ναι. Έχει τζάκια και έχει βίλες? Τίποτα δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Αμφιβάλλω αν έχει ένα χερτόνιο να το βάζει τη νύχτα να με αποκρυώνει. Άμα δεν βρεθεί κανένα σου το δώσει, δεν έχει δραχμία πάνω από αυτό. Όχι, έτσι επιβάλλεται. Γι' αυτό τον φέραμε εδώ πέρα. Όχι, έτσι επιβάλλεται. Όχι για να αποκτήσει. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος μας αγαπάει και μας δίνει και χρήματα και τρόφιμα και σκεπάσματα και αυτά. Αλλά το θέμα είναι εμείς πώς τα χρησιμοποιούμε, κύριε Δερβέ. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είναι μοναχός, όπως είπε και ο γέροντας, τα απλά αυτά που του αρκούν και τα άλλα πρέπει να τα μοιράσει. Δεν πρέπει να μείνει στο μοναστήρι ή στο κελάκι του, γιατί μας έλεγε ο γέροντας ότι είναι κατάρα όταν μείνει το
το χρήμα αυτό που περισσεύει μέσα και το αποταμιεύεις είτε στο μοναστήρι, είτε στο κελάκι, είτε και σαν πράγματα και σαν τρόφιμα και σαν... Γιατί έχεις την εμπιστοσύνη σου σε αυτά τα πράγματα, στα χρήματα και στα τρόφιμα και στα σκεπάσματα. Και εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα απλά που έχουμε και δεν μας χρειάζονται περισσότερα για να έχουμε και λίγο την ελπίδα μας στο Θεό. Μάλιστα. Να πούμε ένα γραφικό, γιατί ακούνε ο κουρατέλο μου και λέει γιατί τόσο πολύ για το χρήμα. Ναι, όσοι θέλουν μπορούν να στέλνουν μηνύματα επάνω έτσι να τα, θα τα γράφουν, να τα διαβάσουμε τα λέει παιδιά. Λέει εκεί πέρα η γραφή εσύ που εδώ, όνει χερσί. Α, κύριε, μη συνεργήσεις με τα σεβόν την ψυχή μου. Ναι. Ασέβεια λέγεται αυτό το πράγμα, αρχινά από την ασέβεια. Ναι. Λοιπόν, όν χειρισί αυτόν η ανομία. Η δεξιά αυτόν είναι πλήση δώρων. Είστε λέει, ο Παύλος λέει για την ευσέβεια ότι η θέλοντα γίνει ευσεβώς θα διωχθούν. Λοιπόν, πώς είναι δυνατός να διωχθεί από παίρνει τα χρήματα και καταντάει να γίνει ασυμπής επειδή παίρνει τα χρήματα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που κάνει αυτό το πράγμα, εγώ πάντως δεν καταδέχομαι να το κάνω αυτό. Λοιπόν, που κάνει αυτό το πράγμα, τα χέρια δεν δούλεψαν ποτέ, όλο αδικήσει έχει κάτι στη ζωή του. Να του πάει να του βρει ο καθένας, να ψάξει τον εαυτό του. Είναι το μεγαλύτερο κακό στον άνθρωπο, δεν κάνει τίποτα άρπαγμα, πλεονεξία και αδικία. Λοιπόν, όταν ένας ασκητής, σαν τον πάτερ Ευθύμιο, τώρα δεν έχει δραχμή, γιατί εγώ έχω συμπαθεί. Εσύ έχεις την τράπεζα. Εγώ έχω ένα αυτό εκεί πέρα. Δεν έχει τίποτα, τα μοιράζει όλα. Το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω. Δίνει εγώ, και σε μένα. Τα μοιράζει εγώ, όλα. Εγώ μου βγάλε ένα αυγά εκεί πέρα, δεν το ήθελα. Και έστω το δουσίθω λοιπόν εκεί πέρα, λέω, άφησε εγώ, δεν πάω ποτέ, λέω, δεν θέλω. Κάνω ένα εργοχεράκι λοιπόν και με αρκούν και με περισσεύουν, λέω, δεν θέλω. Όχι, γιατί γερό, δεν το ξέρω εγώ, λοιπόν, θα γερό, γερατή, πήγε τα πύρη λοιπόν. Και κάθομαι τρεις μέρες, γιατί είναι μέρες του ίδιου, ξέρω εγώ. Παίρνω λοιπόν και. Κάνει ξυλόγλυπτους σταυρούς πρέπει να ξέρετε, έτσι πάρα πολύ ναι. Ωραίους. Και σαν να το έχω βάρος δηλαδή αυτό το πράγμα. Αλλά για να μην το έχω βάρος, πρέπει να τα μοιράζει όλα. Ναι. Και αυτό πάλι το πήρα και λέει είναι νόμιμο μου και αυτό και πάλι το έχω βάρος στον εαυτό μου. Καλύτερα με το. Αν δεν το έπαιρνα, μου φαίνεται θα έκανα καλύτερα. Εσύ ξέρεις. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι. Τελειώσω αυτό. Ναι. Από λέει ότι όνει εγχειρισί αυτή η νομή, δείξε αυτό είναι πίστη δώρο. Και το λέει, συνεχίζει με τα σεβόν. Αυτό το πράγμα δηλαδή λέγεται ασεβής άμα το κάνει ο άνθρωπος. Ναι. Άμα το κάνει ο άνθρωπος ο πιστός. Είναι γραφικό αυτό και πρέπει να το πρεσβεύουμε και να το προσέχουμε γιατί τα διαβάζουμε. Πες μου κάτι, τι γράμματα ήξερες όταν πήγες στο Άγιο Όρος. Τετάρτη Δημοτικού. Τετάρτη Δημοτικού, έτσι. Τώρα να σε ρωτήσω, είναι σε σωστό δρόμο πιστεύεις ο πατήρ Ευθύμιος Τρικονίνας. Βεβαίως σωστό δρόμο είναι. Γιατί λέει ο Χριστός. Ο πνευματικός ο άνθρωπος γνωρίζει και καταλαβαίνει και τον διπλανό του ότι ναι. Από τον καρπό αυτόν λέει θα γνωρίσει τον παπά, το κράτος, τους πάντες. Από τις κινήσεις ακόμη στον πνευματικό άνθρωπο δεν έχει προοριτικό χάρισμα από άνθρωπο καταλαβαίνει τις κινήσεις του άνθρωπου, τι λογιώσει, τι ώρα κάνει. Τον πνευματικό τον άνθρωπο πρέπει να είσαι πνευματικός να τον καταλάβεις. Άμα δεν είσαι, να τον κατακρίνεις. Πες μου λοιπόν κάτι τώρα εδώ πέρα γέροντα. Πάει σε δίκη. Είναι η τρίτη ναι. Φορά, έτσι, έχουμε την πρωτόδικη απόφαση ναι, και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ελέγχει τους δεσποτάδες επειδή είναι αντιπαπικός και αντιοικουμενιστής. Το πράττει σωστά. Πολύ μπροστά και περισσότερο πρέπει να το πράττει ακόμα από ό,τι πράττει. Είναι και τρόπο δεινά, είναι και κάπως ελαστικός. Παρουσιάζει και με κάνει μια καλή ευγένεια απέναντι τους. Να σας πω όμως, κοιτάξτε κάτι. Λέει ο κόσμος, μήπως είσαστε σκληροί πάρα πολύ εναντίον των παπικών. Ή των οικουμενιστών γενικότερα. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται. Αυτά τα λένε αυτοί. Ο χριστιανός, άμα δεν προσέξει τη ζωή του, δεν είναι ο παπικός έξω από το Θεό και κατάδικος, όπου είναι αιρετικός και βλάστημος. Τα δόγματα τα οποία πρεσβεύουν, να πούμε, είναι βλάστημα. Αυτά δεν μπορεί να τα καταλάβουν όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλο και ο Χριστιανός καταδικάζεται. Ας είναι ορθόδοξος και θεολόγος. Διότι άμα δεν είναι πνευματικός. Αυτή είναι η αξία του ανθρώπου να είναι πνευματικός. Αν δεν είναι πραγματικός αυτό που είπαμε πρωτήτερο, όποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, δεν είναι του Χριστού. Να έχει συντετριμένη καρδία σου. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και το πνεύμα αυτό συντετριμένο. Κάνει αυτό τουλάχιστον. Ούτε αυτό δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω και πέσω στο όρος για αυτά τα δεδομένα που έπρεπε να κλαίμε. Αν ήταν παλιοί πατέρες, θα κλαίγαν για τον πατέρα και όλες. Γονατούσαν κάτω λοιπόν και παρακαλούσαν. Θεέ μου, φώτισέ τους. Φέρει μια έκβαση, θεέ μου, σε παρακαλώ. Εμείς λοιπόν αυτό το πράγμα πρέπει να έχουμε συντετριμένη καρδία να το κάνουμε, να προσευχηθούμε.
γίνεται αυτό. Ξέρω. Ο κόσμος λέει ότι είδαμε το Άγιο Όρος και έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία δεν μας εκφράζει. Επιτέλους λέει μίλησε με καθυστέρηση, αλλά η ανακοίνωση την οποία ανέβγαλε δεν είναι σαφής, δεν είναι κρυστάλλινη. Δηλαδή και τους χαϊδεύει και λέει και με τον άγγελο και με τον διάβολο, να στο πω έτσι. Αυτό λέγεται απάτη, διότι θέλει να είναι, δηλαδή εκπροσωπεύεται και στους να πούμε επεναντίους και στους λοιπόν εκείνοι που είναι ομόφρονοι στην πίστη. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να πάρουμε θέση, γιατί πουλείται η πίστη. Πουλείται η πίστη, πιστεύετε, με αυτά που έγιναν στο... Καταπροδίδεται. Επάνω στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βέβαια, γιατί αυτό το πράγμα λέγεται μετοχή. Όταν κάθονται αγιορείτε και κοιτάζουν και ανέχονται αυτό, λέγεται μετέχουν σε αυτά που πρέσβευε ο Πατριάρχης. Πρέπει να πάρουν θέση. Να κόψουν το μνημόσυνο. Αυτό το φοβάται το μνημόσυνο. Και έχουν και φρονική μεταξύ δυνητικό ο κανόνα 15 και λένε και τέτοια. Τι λέει ο κανόνα αυτό, ο κανόνα λέει. Τρόπο δεν είναι. Εάν ένα λοιπόν επίσκοπο γεμνεί την κυφολή και ρίτη αίρεση, αυτό λοιπόν και πρόσχενου δική αποφάσεω, τρόπο δεν είναι, έχει δικαίωμα να κόψει το μνημόσυνο. Όχι δεν είναι κατακριθέω για αυτή την πράξη που κάνει, αλλά άξιο επένω, διότι δεν αποκόπτεται από επισκόπου, αλλά από ψευδοεπισκόπου. Λοιπόν, επομένω υποστηρίζει την μια. Όποιο κανονικά ο κανόνας. Αυτοί τώρα αρχίζουν και σχολιάζουν και λένε: μα έτσι είναι δυνητικός, είναι ο ερμηνευτής, δεν είναι εκείνος, είναι ο άλλος. Οι ερμηνευτές είναι εκείνοι που πλέγεται Ζωναράς και Βαλσαμών, από που στηρίζει και ο Ρώσιος Νικόδημος. Επομένως λοιπόν, αυτοί τώρα επειδή δεν κάθομαι και λέω σε μερικούς: κοιτάτε παιδιά, εδώ πέρα έχουμε και τον Άγιο Βασίλειο. Παραδεχόμεθα βέβαια. Και αυτό και λέγεται και Μέγας. Ο Βασίλειος, το πάρουμε τη συζήτηση του Βασίλειου στα γραπτά. Ναι. Αν θέλουν να τα βρουν, πάνε να τα βρουν στην Τετράβολο του Ιερουσαλήμου. Λέει εκεί πέρα ο Ευσέβιος, σαν τον να πούμε επίσκοπος, Βασίλη, αξιόλογος. Και γίνονται και λάθη. Πρέπει να μνημονεύει τον Ευστάθιο. Και λέει αυτός ο Αγίος Βασίλης, από ποιον τον πούμε και τι θέση παίρνει, Θεοφιλέστατη, πώς να μνημονεύσω εγώ τον Ευστάθιο που δεν γνωρίζω την φορήγησή του και πώς να παρουσιάσω ένα από τον Θεσσαλίου του Θεού, του Χριστού, υποκριτικός. Βλέπετε, θεωρείται υποκρισία δηλαδή αυτή την πράξη με την κάνει. Και πού το λέει, μια σύσταση του κάνει. Και πού να ξέρω εγώ. Δεν ήξερε την πίστη, εδώ ξέρουμε την πίστη Πατριάρχη και πάλι το μνημονεύουμε. Εκεί δεν ήξερε την πίστη, είναι τρομερό πράγμα αυτό. Ναι. Μην κουνάτε πολύ αυτό για να μην κάνει κραδασμούς μετά και δεν ακούνε καλά. Φέρτε το λίγο. Μην το πειράζετε όπως είναι, αλλά το ράσο να μην κινείται. Έτσι. Λοιπόν, πέστε μου κάτι τώρα. Είχατε μέσα στο Άγιο Όρος μάρτυρες εναντίον έτσι, του παπισμού. Πώς εξηγείτε σήμερα να νοθεύεται και ο αγώνας τους και η θυσία τους? Λοιπόν, κάνουμε κάτι πράγματα που δεν τα προσέχουμε. Δεν είναι μαρτύρες αυτό που λέει, αυτή είναι η θανάσιμη μαρτύρα, αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία. Ναι. Είναι και κατά εσύ πολλές αμαρτύρες, οι οποίες δεν τις έχουμε σε λογαριασμό. Και είναι, όπως λέει ο Απόστολος, λοιπόν, Ιάκωβος, αν πτέψουμε πτέσματι, είμαστε σε όλα. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν τα συγχωράει εδώ και λέμε. Δεν το, αυτό έχει περάσει αυτό το πράγμα. Τα λεφτά δηλαδή, νομίζω ότι είναι ευλογία. Δεν είναι ευλογία. Άμα το ψάξουμε λοιπόν και νομικά ακόμα στους πολιτικούς νόμους, βρήκαμε ένα θησαυρό, έτσι. Δικιούτη, εγώ πρέπει να το αναφέρω και να πω ότι βρήκα ένα θησαυρό. Θα πάρεις μια αναλογία επειδή το βρήκες. Θα πάρει εκείνος αν είναι κτήμα, αν είναι κοινότητα και τα υπόλοιπα, τα περισσότερα θα τα πάρει το έθνος. Ναι. Το χρήμα είναι ανάποδο πράγμα. Είναι δηλαδή ξεπουλείται ο άνθρωπος, ξαγοράζεται. Πέστε μου τώρα κάτι. Θέλω για το Άββατο να πάμε. Λένε ότι μπορεί να έρθει το Άββατο. Μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει και αυτό δηλαδή. Όπως φτάσαμε λοιπόν τώρα, φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου εκπολιτευόμεθα στην εποχή. Ναι. Έρχονται εργαλεία πολλά, έρχονται πολλά λοιπόν μηχανήματα, έρχονται τα πάντα. Ούτε αυτοκίνητα μπορεί να τα φέρω όλα. Θέλω και το ψυγείο, θέλω και το άλλο, θέλω, λένε. Ναι. Τώρα να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν θα μας δώσουν από το κανάλι λίγο χρόνο μετά το δελτίο ειδήσεων για να συνεχίσουμε. Θα μας το πούνε, έτσι. Θα μας δώσουν, λένε. Λοιπόν, ακούστε, ο κόσμος τώρα μας έρχεται μια ερώτηση. Μιλάει από την Αθήνα. Ο κόσμος, η κυρία Ελένη από την Αθήνα. Ο κόσμος λέει, μιλάει για τον Πάπα και τον παπισμό. Έτσι, αλλά δεν ξέρει για αυτά τα πράγματα. Τι έχει κάνει αιώνες, λέει,
αν είχε μάθει, αν γνώριζε, αν λέει πραγματικά τι έχει κάνει ο Πάπας και ο Παπισμός, θα παίρναμε όλοι στα βουνά. Συμπαρίσατε στους πατέρες, ζητά την ευχή τους. Εγώ λοιπόν θέλω να μου πείτε τώρα και οι δύο σας, τι είναι ο Πάπας, τι είναι ο Παπισμός, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε μαζί τους. Να ξεκινήσουμε από εσάς και μετά με τον πατέρα Ευθύμιο. Πρώτα είναι κάτι νουθείς μέσα και λένε, ακούς λοιπόν χαιρουμένους να λένε ότι η νύχη του Εκκλησία τους, τους παπικούς επαιώνουν. Αυτό είναι ψέμα. Άμα ψάξουν αλλού θα το βρουν τα ιστορικά μαρτυρούν. Λοιπόν, καθώς λοιπόν δέχει η Ρώμη να πούμε τις φρονήσεις του Πάπα, κόψαν λοιπόν την νομιμόσυνο στην Ανατολική. Ναι. Αυτά λοιπόν που δεν έχουν γνώση οι άνθρωποι που λέτε ρούταν οι διαφορές και αυτά, αυτά λοιπόν είναι ακατήχητος ο λαός. Είναι ακατήχητος. Τι είναι, ποια είναι η διαφορά, να μας πει ο πατήρ, να μας πείτε εσείς. Θα πει πάντρο Ευθύμιος. Έχουμε πολλά τηλέφωνα έτσι για την κατάσταση που επικρατεί μέσα στην Εκκλησία, διαμαρτύρεται ο κόσμος και συμπαρίσταται στον πατέρα Ευθύμιος. Ο παπισμός, κύριε Ζερβέ. Τα ξέρει ο πατέρας Ιλαρίωνας και για τον παπισμό και όλα αυτά. Έτσι, αλλά να αφήσουμε να μιλήσει λίγο και ο πατήρ Ο παπισμός έχει αλλάξει τελείως τη γραμμή και το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και από χριστοκεντρικό το Ευαγγέλιο το έκανε ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή στη θέση του Χριστού έβαλε έναν άνθρωπο. Και προσκυνάμε και ακούμε και λατρεύουμε κυριολεκτικά έναν άνθρωπο, τον Πάπα. Στη θέση του Χριστού. Ο Πάπας τώρα, εν τη αγιότητά του και το αλάθητό του και την αυθεντία του, έχει αλλοιώσει και έχει αλλάξει όλο το Ευαγγέλιο. Από το σύμβολο της πίστεως. Από την κτιστή χάρη που είπε ότι υπάρχει κτιστή, είναι κτιστή η χάρη και μόνο άκτιστη είναι η ουσία του Θεού. Από τα άζημα που μετέτρεψε τη Θεία το μυστήριο, αλλίωσε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Από το βάπτισμα που το έκανε ράντισμα, αλλίωσε τα μυστήρια δηλαδή. Από τα συγχωροχάρτια που μοίραζε τότε για να, ο παπισμός, βλέπετε, μετατράπηκε σε κράτος που θέλησε να μαζεύει χρήματα. Και για να μαζέψει χρήματα, κυριολεκτικά έκανε αφέμαξη στο λαό. Και χρησιμοποίησε το Ευαγγέλιο για αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, για να μαζέψει χρήματα, είπε ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες των ανθρώπων και ποιος συγχωρεί, ο Πάπας. Όποιος δίνει χρήματα, φεύγει η ψυχή του πιο γρήγορα και από το καθαρτήριο πυρ, γιατί μετέτρεψε και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, είπε ότι υπάρχει και μια μεσάωσα κατάσταση, όχι κόλαση και παράδεισος, αλλά υπάρχει και μια μεσάωσα κατάσταση που λέγεται καθαρτήριο πυρ και εκεί καίγεται η ψυχή για να καθαριστεί και όσο δίνει χρήματα ο κόσμος, αυτός που είναι από εδώ που ζει ο συγγενής του ανθρώπου, τόσο πιο γρήγορα καθαρίζεται η ψυχή. Και έδινε χρήματα ο κόσμος και έγινε πλούσιο το Βατικανό και μετατράπηκε σε μια κοσμική δύναμη, σε ένα κράτος που απαγορεύουν αυστηρώς ιεροί κανόνες να συμβαδίζει η θρησκευτική εξουσία με την πολιτική εξουσία στο ίδιο πρόσωπο. Δηλαδή το ίδιο πρόσωπο να έχει και θρησκευτική εξουσία και πολιτική. Τώρα ο Πάπας είναι και αρχηγός κράτους και αρχηγός εκκλησίας τους, της λεγόμενης εκκλησίας. Αυτά όλα τα πράγματα δηλαδή που μετέτρεψαν το Βατικανό και γενικώς τον παπισμό σε ένα κράτος και σε ένα κοσμικό, ένα κοσμικό κράτος που πολύ λιγότερο είναι θρησκευτικό και περισσότερο είναι πολιτικό, υπάρχει μια αλλίωση του Ευαγγελίου. Σε αυτή την αλλίωση, σε αυτό το χώρο της αλλίωσης με τον οικουμενισμό, αυτή είναι η αίρεση του οικουμενισμού. Πάμε να βάλουμε και τους Ορθοδόξους μέσα σε αυτούς. Όχι μόνο με την αναγνώρισή τους, να τους αναγνωρίσουμε ότι είσαι εκκλησία και εσύ αδελφή εκκλησία, αλλά και με τη συνύπαρξη. Να συνυπάρχουμε πνευματικά σαν αδελφές εκκλησίες. Να έχουμε εκκλησιαστική επικοινωνία. Που σημαίνει ότι αλλοιώνουμε και εμείς το φρόνημά μας, οι Ορθόδοξοι πλέον. Δεν είναι το θέμα τους παπικούς, που αυτοί δεν μετανοούν. 10 αιώνες οι πατέρες προσπάθησαν, δεν μπορούσαν να τους κάνουν να αλλάξουν. Και εμείς είμαστε με την αγάπη, θα τους κάνουν να αλλάξουν. Αλλάζουμε εμείς και πάμε κοντά τους. Δηλαδή, αλλοιώνουμε το δικό μας φρόνημα, το Ορθόδοξο. Γι' αυτό εγώ θυμώνω με τους επισκόπους τόσο πολύ. Γιατί ενώ οι πατέρες είπανε, η Ορθόδοξη γραμμή είναι να φέρω τον αιρετικό στην Ορθοδοξία. Να τον κάνω και αυτό να σωθεί. Φεύγουμε εμείς από την Ορθοδοξία και πηγαίνουμε στον παπισμό, γιατί ο παπισμός 10 αιώνες δεν άλλαξε τίποτα, αλλά πληθαίνει τις αιρέσεις του. Συνεχώς πληθαίνει τις αιρέσεις του. Το πρωτείο και το αλάθητο, τον περασμένο αιώνα έγινε δόγμα στον παπισμό. Δεν υπήρχε τότε με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Τώρα έγινε δόγμα πίστεως, που άμα δεν πιστεύεις το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα, δεν είσαι παπικός. Δεν είσαι με την Εκκλησία αυτή. Όλα αυτά τα πράγματα πληθαίνουν οι αιρέσεις και εμείς πάμε τώρα να τους φέρουμε στην Ορθοδοξία. Τότε ο Άγιος Μάρκος που ήταν 3-4 οι πλάνες τους. Και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς δεν μπόρεσαν να τους κάνουν Ορθοδόξους. Εμείς θα τους κάνουμε σήμερα λόγω του ότι έχουμε πιο πολύ αγάπη και πιο πολύ διάκριση από τους πατέρες αυτούς, τους φωστήρες της Εκκλησίας μας. Απλώς τι κάνουμε. Αλλοιώνουμε το δικό μας φρόνημα και πάμε εμείς κοντά σε αυτούς. Αλλάζουμε την πορεία του πλοίου, όπως το έθεσε
ο Χριστός μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες, και το πάμε εμείς προς τη Δύση. Οπότε, φυσικά, μας αναγνωρίζουν και οι παπικοί τώρα, μας θεωρούν αδελφούς τους, γιατί είπαμε αυτός που έχει χάνει, αυτός που έχει την αλήθεια θα χάσει. Ο παπισμός, με το να μας αγκαλιάσει εμάς και να μας βάλει στη Χωάνη μέσα του παπισμού, να μας αφομοιώσει, δεν χάνει τίποτα. Εμείς οι Ορθόδοξοι χάνουμε. Αλλά οι επίσκοποι, επειδή είναι προδότες της πίστεως, δηλαδή έχουν προδώσει την αποστολή τους και είναι μόνο φαινομενικά εις τόπων και τύπων Χριστού, πάμε τώρα κοντά στον παπισμό. Και τους λέμε και αδελφές εκκλησίες, υπογράφουμε κοινές δηλώσεις, αναγνωρίζουμε το βάπτισμά τους, τα μυστήριά τους. Βλέπετε τι έγινε τότε στην εορτή του Αγίου Ανδρέα στο Πατριαρχείο. Βάλαμε τον Πάπα στο θρόνο να πει το Πάτερ ημών, ο ασπασμός της αγάπης, που σημαίνει με τον Πατριάρχη ότι δεν έχουμε πλέον διαφορές. Όλα αυτά είναι λειτουργικά γεγονότα, τα οποία δεικνύουν την απομάκρυνση των Ορθοδόξων από τη γραμμή των Πατέρων. Ο Πάπας δεν άλλαξε τίποτα από τη γραμμή του, ούτε πρόκειται να αλλάξει. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι, προκειμένου τώρα να πάμε στο πνεύμα της εποχής, το νέο αυτό πνεύμα που σημαίνει προσέγγιση, ενότητα, συνύπαρξη, αλλάζουμε το δικό μας φρόνημα που είναι η αλήθεια και το Ευαγγέλιο το Σταυρικό, που δεν το θέλει ο παπισμός βέβαια, γιατί έχει κοσμικό πνεύμα, είπαμε. Και πηγαίνουμε τώρα εμείς κοντά στον παπισμό. Αυτή είναι όλη η υπόθεση του οικουμενισμού και του παπισμού. Ο παπισμός 10 αιώνες, τώρα από τότε που έγινε το σχίσμα, όχι μόνο δεν άλλαξε τίποτα, αλλά επλήθυνε τις αιρέσεις του και διαρκώς τις πληθαίνει. Εμείς λοιπόν οι Ορθόδοξοι, προκειμένου τώρα να πάμε κοντά τους και να πούμε ότι είμαστε μία εκκλησία, αλλάζουμε το φρόνημά μας, το φρόνημα των πατέρων μας, που αυτοί έχησαν το αίμα τους για την αλήθεια και την πίστη, και πάμε κοντά στον παπισμό και λέμε ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερη αγάπη, μεγαλύτερη διάκριση, ενώ οι πατέρες μας δεν είχαν αυτή τη διάκριση να σώσουν και τους παπικούς. Ενώ δηλαδή εμείς φεύγουμε από την Ορθοδοξία και δεν σωζόμαστε εμείς, νομίζουμε ότι θα σώσουμε και αυτούς χωρίς να αλλάξουν τη γραμμή τους. Βρισκόμαστε σε πλάνη εμείς οι Ορθόδοξοι. Δεν είναι ο παπισμός να σωθεί ο παπισμός, πώς θα σωθούμε εμείς οι Ορθόδοξοι το πνεύμα. Και δεν σωζόμαστε όταν ακολουθούμε τους πλανεμένους επισκόπους. Αυτό είναι πάγια γραμμή των πατέρων, γι' αυτό εγώ έχω διακόψει το μνημόσυνο. Αν οι επίσκοποι μας αλλάξουν τη γραμμή τους, και το λέω αυτό δημόσια να το ακούσουν και οι ίδιοι τώρα οι επίσκοποι, αλλάξουν τη γραμμή τους, καταδικάζουν τον παπισμό, τις συμφωνίες που έχουν κάνει τις προδοτικές, διακηρύξουν ότι είναι αίρεση και αιρετικός ο παπισμός, βάλουν τα αναθέματα στη θέση τους που τα έβγαλε ο Αθηναγόρας το 1965, έκανε άριστο αναθεμάτων. Εγώ θα τους αναγνωρίσω και θα τους μνημονεύσω. Αλλά όντας εντυπλάνη και εντιαιρέση, άμα τους αναγνωρίσω, πάω κι εγώ δια της πίστεως αυτών. Έχω και εγώ την ίδια πίστη. Μπαίνει αυτό... στη γραμμή της προδοσίας, ναι. Λέτε. Έτσι μπαίνει θέλω, κάποιο... θέλω, στη γραμμή. Αν θα είχατε τώρα την καλοσύνη να σας διαβάσω ένα πολύ πρόσφατο κείμενο. Τώρα από θα μας το διαβάσετε αμέσως μετά, διότι θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο. Προλαβαίνουμε να μας το διαβάσει. Να σας το δούμε δύο λεπτά. Επειδή πρόσφατο και επίκαιρο. Πέστε μας, για να δείτε δηλαδή που έχουν φτάσει οι προδοσίες των σημερινών επισκόπων. Πέστε μας, διότι είναι χρόνος. Έτσι. Είναι μια συμφωνία που έγινε πρόσφατα, ναι. Και αναγνωρίσαμε εμείς το βάπτισμα των Προτεσταντών και οι Προτεστάντες αναγνώρισαν το βάπτισμα του Ορθόδοξου. Αυτό έγινε στην Κωνσταντινούπολη πριν από λίγα χρόνια και τώρα αναγνωρίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Είναι 23 Απριλίου του 2007 που είναι η συμφωνία αυτή. Και τι λένε τώρα οι άνθρωποι αυτοί που έκαναν τη συμφωνία με τους Ορθοδόξους και υπογράψαμε κι εμείς. Και παρόλες τις διαφορές στην αντίληψη για την Εκκλησία, υφίσταται μεταξύ μας μία βασική συμφωνία ως προς το βάπτισμα. Λέμε ότι έχουμε πολλές διαφορές στο θέμα της Εκκλησίας, αλλά έχουμε ένα κοινό πράγμα, το βάπτισμα. Γι' αυτό και αναγνωρίζουμε κάθε εκτετελεσμένο βάπτισμα κατά την εντολή του Ιησού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, με τη συμβολική πράξη της καταβύθισης στο νερό ή και της επίχυσης με το νερό, και χαιρόμαστε για κάθε άνθρωπο που βαπτίζεται. Αυτή η αμφίδρομη αλληλοαναγνώριση του βαπτίσματος, αμφίδρομη αλληλοαναγνώριση του βαπτίσματος, και εγώ σε αναγνωρίζω και εσύ με αναγνωρίζεις, εκφράζει τον θεμελιωμένο στον Ιησού Χριστό δεσμό της ενότητας. Το ούτως εκτελεσμένο βάπτισμα τελείται άπαξ και δεν επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, άμα έρθει ο αιρετικός να γίνει Ορθόδοξος, είναι βαπτισμένος. Είναι αναγνωρισμένο το βάπτισμά του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει κάποιος είναι Ορθόδοξος, γιατί και εκεί έχει χάρη. Μάλιστα. Εκεί που βρίσκεται. Καταλάβατε. Αυτή είναι η ανακοίνωση υπάρξει, που υπέγραψαν και οι Ορθόδοξοι. Έπρεπε να υπάρξει κατήχηση και μετά να βαφτιστεί, έτσι. Όχι μόνο. Και αυτοί που κάναμε τη συμφωνία εμείς δεν μετανόησαν σε τίποτα. Κάνουμε συμφωνίες συνυπάρξεως. Αναγνωρίζουμε τα μυστήριά τους εκεί που βρίσκονται αυτοί και αναγνωρίζει και αυτοί τα δικά μας εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς. Και συνυπάρχουμε μαζί, αυτοί βρίσκονται στην πλάνη τους και εμείς τους θεωρούμε σωστούς πλέον. Ότι έχουν άγιο βάπτισμα, μυστήρια, χάρη Θεού, άγιο πνεύμα.
υπάρχει στην αίρεση το Άγιο Πνεύμα. Αυτό αν το άκουγαν οι πατέρες μας σήμερα, ότι υπάρχει στην αίρεση Άγιο Πνεύμα, θα πούν και εμείς γιατί πολεμούσαμε τόσο καιρό τους αιρετικούς. Αφού έχουν το Άγιο Πνεύμα, πολεμάμε το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Καταλάβατε δηλαδή το αδιανόητο της σημερινής νοοτροπίας των επισκόπων. Βγάζουμε ψεύτες τους Αγίους μας. Ανατρέπουμε όλη την Ορθόδοξη παράδοση 2.000 ετών που πολέμησαν οι Άγιοι. Εμείς τα αναιρούμε αυτά, τους θεωρούμε φανατικούς τους Αγίους πλέον. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την αγάπη. Και αυτό είναι πρόσφατη η ανακοίνωση αυτή από την ιστοσελίδα της Εκκλησίας. Την πήραμε. Της Εκκλησίας Ελλάδος. Ναι. Μάλιστα. Να πω ότι υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες για το σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος, επειδή λέει βάζει παπικά άσματα και παρά τα παράπονα τα οποία γίνονται, δεν τα διορθώνουν. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα ρωτήσουμε, το είπαμε αυτό άλλωστε, για το πόσο πρέπει να είναι οι επίσκοποι, διότι υπάρχει πολύ σκανδαλισμό στον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, από τις συμπεριφορές των επισκόπων. Όλοι βλέπουμε ότι οι επίσκοποι δεν είναι αυτοί που είναι, βλέπουμε ότι έτσι υπογράφουν διακηρύξεις ή συμμετέχουν στην προδοσία της πίστεως. Έχουμε όμως και σκάνδαλα άλλης μορφής και όλοι λέμε, μα τι γίνεται. Θα ρωτήσουμε, αρχίσουμε από τον Γέροντα Ιλαρίωνα, για να μας πει πώς πρέπει να είναι οι επίσκοποι. Καθώς και λέγουν Άγιοι Πατέρες. Καθώς και λέγουν. Ναι, ναι. Ότι εκείνος που πρόκειται να γίνει επίσκοπος, να κοιτάξει τον εαυτό του αν πληροφορείται από τον Άγιο Θεό. Γιατί λέγεται επίσκοπος και επιστατεί, ας υποθέσουμε, μια χώρα ολόκληρη, μια πολιτεία. Παλαιά παρακολούσε, να υποθέσουμε, μια προσευχή να τους χαρίσει ο Θεός επίσκοπος στον τόπο τους. Και γινότανε. Μετά από παρελθόντους των αιώνων, ξέρω, άρχισε αυτό το πράγμα να μην δίνει είδηση ο Θεός η πληροφορία. Βάλανε νόμο ο Δήμος να αποφασίζει λοιπόν ότι αυτόν θα το θέλουμε και γινόταν επίσκοπος στη χώρα μας. Όλος ο λαός μετά. Μετά λοιπόν από αυτό είχε ψυχραθεί και αυτό το πράγμα. Εκλεγόταν δηλαδή ο επίσκοπος. Ναι. Ναι. Μετά άρχισε ιεραρχικός. Και πολύ καλά, εγώ το πρόλαβα αυτό. Και λέγανε ότι ο Τάδη, να πούμε, θα πρέπει για την Τάδη χώρα μου θέλουμε να κάνουμε ένα επίσκοπο. Και έκαναν αυτό σύναξη και λέγανε ότι ο Τάδη. Και λέγανε άλλοι επίσκοποι και λέγανε πώς θα βγάλουμε αυτόν επίσκοπο, πώς εργάστηκε στα χρονικά του σαν πνευματικός, σαν ιεροκήρυκας, τι πρόσφερε δηλαδή, πώς εργάστηκε μέσα στην Εκκλησία. Για να τον κάνουμε επίσκοπο πρέπει να πούμε τρόπο δεν να έχει τέτοια επιμέλεια ώστε να είναι υπηρέτης λοιπόν των πιστών και θυσία. Και γι' αυτό φοράει αυτό το μαύρο που λέγεται πένθυμο και αυτό είναι το φέρετρό του. Και όταν περπατάει, ομολογεί την πίστη του και το θάνατο. Και όποτε θέλετε και την αλήθεια, παραδίνουμε στο θάνατο. Και γι' αυτό τον τελείγω με αυτό το βαράσο και τον θάπτωνε τον επίσκοπο. Γιατί είναι επιστάτης και επίσκοπος φρουρός, δηλαδή έχει επιστασία μέρα νύχτα για το λαό του. Αυτόρα έπαψε αυτό στα χρονικά μας. Και δεν γίνεται επιλογή από επισκόπους ποιον θα διορίσουν επίσκοποι σε μια χώρα. Και άμα αναλαμβάνει ο αρχιεπίσκοπος, αυτά τα βλέπω εγώ τώρα. Μπορεί να κάνει 10-20 ώρες όσο θέλει, χωρίς να ελέγχεται από άλλους επισκόπους. Γιατί ο επίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος, τι του λέει, δεν έχει δηλαδή δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το νούμερο, αυτό το είδος του κάνει μόνο ο Πάπας. Και άλλοι είναι παρατηρητές. Ο τελευταίος επίσκοπος δεν έχει το δικαίωμα να το για σιγά, θα κάνουμε επιλογή. Παλαιότερα τα κάνανε και οι κυβερνητικοί αυτά τα πράγματα λοιπόν και λέγανε ότι. Και οι δημοκράτες που λένε οι αρχαίοι ακόμη και λέγανε εδώ πέρα θα επιλέξουμε ανθρώπους αξίους να είναι υπηρέτης του λαού. Και γινόταν. Αυτά έχουν καταρρεύσει τώρα. Επιόθωνα είχαμε σμίξει επισκόπων και επιτρόπων. Όθωνα θέλησε να αντισταθούν στο πρώτο και λέγανε ότι πού θα πάνε οι κανόνες, οι αποστολικοί. Καλά το είπανε. Οι κανόνες επιστολή θα περνάνε την Βασιλική Επιτροπή, λέγανε. Όχι μονάχα αυτό, θα δίνεται αναφορά και ένας ακόμα διάκονος που θα είναι αργός θα περάσει από εδώ πέρα και εμείς αν θα εγκρίνουμε. Και μετά λέγανε τρισεβέστατοι και πανσεβέστατοι μεγαλειότατοι. Και άρχισε να πρεσβεύουν δηλαδή αυτές τις φρονήσεις, τις προσθεντικές που είχε ο Όθωνας. Και μετά τόσο πολύ δεν είχαν σθένους να ομολογήσουν, απλά λέγανε να κάνουμε καμιά οργάνωση, πήραν λοιπόν να διατηρήσουμε καμιά παράδοση. Και την πήραν την άδεια και κάναν, φαίνονταν ότι ήταν οργανική για ορισμένα πράγματα και λέγαγε κανένα προστατευτικό λοιπόν, ώστε να φαίνονται είναι και μέτρα. Αυτά όμως δεν οικοδομούν και ακόμα υπάρχουν αυτές οι ρίζες μέσα, οι μαγιές αυτές να το πούμε, μέσα ακόμα ζουν.
Εσείς πατέρα δηλαδή, τρέχαμε, ναι. Δηλαδή η επιλογή που γινόταν τότε, αυτά που λέει ο γέροντας, στην αρχή με αποκάλυψη του Θεού για να γίνει ο επίσκοπος ο πιο άγιος από την κοινότητα, για να διοικήσει και να κατευθύνει πνευματικά όλο το ποίμνιο, έπρεπε να ήταν ο πιο άγιος. Και αυτό το αποκάλυψε στην αρχή ο Θεός. Μετά είπαμε να γίνει από την κοινότητα όλη, από όλο το λαό να εκλεγεί. Γιατί κατέπεσε λίγο η πνευματικότητα των ανθρώπων. Τώρα όμως εκλέγονται οι πλέον ανίκανοι. Δηλαδή, όποιος είναι πιο υποδουλωμένος στο κατεστημένο το εκκλησιαστικό, στον Πάπα, στη νέα εποχή και στις σκοτεινές δυνάμεις και παντού, αυτόν τον διαλέγουμε και τον επιλέγουμε για να γίνει επίσκοπος. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο έχει διαστραφεί το φρόνημα της Εκκλησίας, των σημερινών δηλαδή επισκόπων, που να εκλέγουν τους πλέον ακατάλληλους. Αυτούς δηλαδή που θα κάνουν υπακοή στα κελεύσματα της νέας εποχής. Πώς είναι δυνατόν τώρα, κύριε Ζερβέ, να πάει σωστά και μπροστά η Εκκλησία και να κατευθυνθεί κατά Θεόν η Εκκλησία και ο λαός να βρει ένα αποκούμπι και ένα στήριγμα? Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κάποτε οι επίσκοποι σήκωναν τα βάρη του λαού και το λαό στις πλάτη. Τώρα σηκώνει ο λαός τους επισκόπους στην πλάτη του. Τους ανέχεται. Δεν συμφωνεί μαζί τους με τους επισκόπους και οι επίσκοποι βαδίζουν μπροστά και ο λαός τους ανέχεται και τους κουβαλάει τροποντινά στην πλάτη του λαός. Ενώ κάποτε οι επίσκοποι σήκωναν τα βάρη του λαού και τις αδυναμίες του λαού και υποστήριζαν το λαό και πέθαναν για το λαό. Τώρα έχετε δει κανέναν να πεθάνει ή να πάθει κάτι ή να χάσει την έδρα του χάρη του λαού? Όλοι κοιτάμε για χωράφια, για εξουσίες, για την μπαστούνα μας, πώς θα την πάρουμε και μετά πώς να μην τη χάσουμε. Είναι έτσι όπως τα λέει ο πατήρ Ευθύμιος? Είναι έτσι όπως τα λέει. Φαίνεται, είναι. Ο έλεγχος τι κάνει? Δεν αποδίδει η ελεγχτική γραμμή? Ύστερα είναι και ένα άλλο. Γιατί έχουν διαλυθεί οι οικογένειες. Δεν υπάρχει ο λαός, ο περισσότερος γίνει μια υπελογή. Δεν υπάρχει μια υπελογή, μια αναλογία δηλαδή ευσεβών, από δεν θα γίνονταν αυτά. Ευσεβών δηλαδή. Ναι, ναι. Ναι. Χρειάζεται μια αναλογία. Γιατί έπρεπε να ξεσηκωθεί δηλαδή ο κόσμος? Όχι, για αυτά τα πράγματα. Να είναι ευσεβής και να είναι δηλαδή να έχουν παρουσία στο Θεό. Να είναι τρόπο να ευσεβής και να ελπίζουν από το Θεό, να έχουν πίστη. Ναι. Και αυτόν, χάρη αυτόν, λοιπόν, κάνετε το Άγιο Θεός. Και αν έχετε. Αν δεν υπάρχει όμως, μας εγκαταλείπει. Δεν ξέρουμε πώς να κυβερνηθούμε. Ούτε να προσκυνηθούμε, δεν ξέρουμε. Για πέστε μου κάτι, να φύγουμε από τον οικουμενισμό και θα ξανάρθουμε και από τους επισκόπους. Εσείς τώρα έτσι, ο ένας είναι μέσα στο δάσος, ο άλλος είναι στο Άγιο Όρος. Κάνετε ουσιαστικά ασκητική ζωή. Η επικοινωνία με το Θεό πώς πρέπει να γίνεται? Η επικοινωνία με τον Θεό πρέπει να είναι να είναι άσχετος από τα βιωτικά. Να μην ασχολείται. Δηλαδή να περνάει έτσι φτωχά είναι δυνατόν. Πολύ φτωχά να περνάει, μοναχός τουλάχιστον. Και οι χριστιανοί πάλι λέει και ο Απόστολος, να θέλω, δεν θέλω να είστε πολυμέρημοι. Έχετε τροφάς και σκεπάσματα, αρχιθυσόμεθα τρόποτε να με αυτά φτάνουν. Η πουλή, αυτά η τριβή, λοιπόν, χάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Άμα είναι τρόποτε ένα μέρημνος. Αυτό μας είπε και ο πατήρ Ευθύμιος νωρίτερα. Ναι. Άμα είναι λοιπόν αμέριμνος και δεν έχει πόθος αυτά, γιατί όλο πόθος έχουν από λες. Να το πάρουμε και γιον, έχει ένα αυτοκίνητο παλιό, θέλει το πουλή, θα πάρει το σύγχρονο. Και μπορεί να το χρεωθεί κιόλας. Είναι πάθος αυτό, δεν είναι ότι έχω ανάγκη. Συμφωνείτε. Δηλαδή, αυτό που λέει ο γέροντας, η επικοινωνία με το Θεό είναι και η ομοιότητα με το Θεό. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό άμα δεν προσπαθώ κάθε μέρα να του μοιάσω. Πώς ήταν ο Χριστός? Ήταν φτωχός και δεν είχε που την κεφαλή να κλείνει. Έτσι πρέπει να είμαι κι εγώ. Ειδικά για εμάς τους μοναχούς αυτό. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό όταν είμαι στην άνεσή μου, στην καλοπέρασή μου, στην αυτάρκειά μου και να στηρίζομαι να κοιτάω τα υλικά αγαθά. Πώς θα επικοινωνήσω με τον Θεό, πώς θα έχω την ελπίδα στον Θεό, πώς θα παρακαλέσω τον Θεό για τις αμαρτίες μου και για όλα αυτά τα πράγματα τη στιγμή που δεν στηρίζομαι σε αυτόν. Πρέπει να ομοιάζω με τον Θεό ώστε η προσευχή μου να είναι ανάλαφρη και αυτή και να φτάνει στο θρόνο του Θεού. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να συμβαδίσει δηλαδή η ζωή μου όταν είναι αντίθετη με την προσευχή μου που προσεύχομαι στον Θεό. Λέμε τις ακολουθίες που λέει και ο γέροντας, τις αγρυπνίες και αυτά, αλλά δεν τα ακούει ο Θεός γιατί η ζωή μας είναι διαφορετική. Και το φρόνημά μας διαφορετικό, το ορθόδοξο φρόνημά μας διαφορετικό και η ζωή μας διαφορετική. Είναι αυτά τα δύο πράγματα που μας καταβυθίζουν πλέον και δεν αφήνουν την προσευχή μας να φτάσει στα αυτιά του Θεού. Πέστε μου κάτι. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο που πάει και εξομολογείται. Και λέει, πού πήγα? Πήγα, λέει, στον παπά αυτή τη βδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα ξαναπήγε στον παπά για εξομολόγηση. Κάθε εβδομάδα πάνε στον παπά για εξομολόγηση. Το ένα σκέλος. Θέλω να μου πείτε αν επιτρέπεται αυτό. Και το δεύτερο ακούσαμε, έτσι δεν ξέρω βέβαια αν είναι αλήθεια. Ένας ιερέας, λέει, εξομολόγησε κάποιον. Του είπε ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του, έτσι και πήγε, λέει, ο παπάς
και το είπε στην αστυνομία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, έτσι περιγράφεται, ακούγεται. Επιτρέπονται αυτές οι συμπεριφορές? Να σας πω κι εγώ, επειδή έχω κάποια εμπειρία από την εξομολόγηση, το θέμα της εξομολόγησης δεν καθορίζεται με το να πάω κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα ή κάθε χρόνο. Είναι άλλοι άνθρωποι που έχουν κάποια πιο πολλά προβλήματα και μπορεί να πάνε και πιο συχνά για να πάρουν μια καθοδήγηση, γιατί δεν είναι μόνο η συγχώρηση των μαρτυρών, είναι και η καθοδήγηση. Είναι δύο σκέλη στον πνευματικό, στον εξομολόγο. Πώς θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, που μπορεί να συγχωρεθεί από τον κάθε πνευματικό, και πώς θα καθοδηγηθεί ο άνθρωπος να μην ξαναπέσει στις αμαρτίες. Είναι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που έχουν πολλά προβλήματα, πολλούς πειρασμούς, πολλές αδυναμίες και μπορεί να χρησιμοποιήσουν τον πνευματικό, να πάνε πιο συχνά, όπως πάμε στο γιατρό. Άλλοι πάνε πιο συχνά γιατί είναι πιο άρρωστοι, ναι. Και άλλοι πάνε πιο αραιά γιατί είναι πιο υγιείς. Δεν υπάρχει λοιπόν καθορισμένος χρόνος που θα πω θα πάμε κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα, αλλά πρέπει ο κάθε άνθρωπος να κοιτάει και να έχει τη διάκριση, τη στοιχειώδη διάκριση, ώστε ούτε να πηγαίνει πολύ συχνά και να δίνει και βάρος στο πνευματικό, και ο ίδιος να στηρίζεται σε ξένες πλάτες και να μην αγωνίζεται, ούτε πάλι να μην πηγαίνει καθόλου και να αδιαφορεί. Πρέπει να έχουμε τη στοιχειώδη διάκριση και να πηγαίνουμε όταν χρειάζεται και όσο χρειάζεται. Τώρα, αν ο πνευματικός πάρει αυτό που θα ακούσει από τον εξομολόγο και πάει και το πει ή στην αστυνομία ή στους συγγενείς ή κάπου αλλού που έχουν γίνει τέτοια πράγματα, αυτός ο πνευματικός είναι ανάξιος για το έργο αυτό. Γιατί, έστω και αν είναι ένα βαρύ έγκλημα, πατέρα Ευθύμη. Ναι, είναι, δηλαδή το εμπιστεύεται ο εξομολογούμενος σαν στον πατέρα του, σαν να το λέει διαμέσου του πνευματικού στο Θεό. Το εμπιστεύεται για να πάρει μια καθοδήγηση και τη συγχώρεση της αμαρτίας και μια καθοδήγηση για να μην ξαναπέσει το λάθος αυτό. Αν τώρα πρέπει να πάρει κάποιον κανόνα για να μην το ξανακάνει, παιδαγωγικό κανόνα, για να βοηθηθεί η ψυχή αυτή να μην ξαναπέσει το λάθος αυτό. Όχι όμως ο πνευματικός να πάει να το αποκαλύψει αυτό. Αυτό απαγορεύεται από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Γιατί δημιουργούμε τότε έλλειψη εμπιστοσύνη στον πνευματικό. Πώς θα πάει ο άλλος μετά να ξαναπεί κάτι βαρύ, κάτι σημαντικό που είναι και αμαρτία, θέλει και καθοδήγηση ειδική, πώς θα πάει να το εμπιστευτεί στον πνευματικό, που τη στιγμή που ο πνευματικός αυτός πήγε και το είπε την προηγούμενη μέρα. Δημιουργεί λοιπόν σε εμάς τους πνευματικούς αυτή την κατάσταση να μην μας εμπιστεύεται ο κόσμος. Άμα εμείς πάμε και πούμε, και γι' αυτό είναι ακατάλληλος αυτός ο άνθρωπος για αυτό το πνευματικό έργο. Άμα δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό και να επικοινωνήσει με τον εξομολογούμενο, να τον συγχωρέσει, να τον καθοδηγήσει, αλλά να κρατήσει και τη μυστικότητα της αμαρτίας αυτής. Πριν επανέλθω στον παπισμό, τώρα που μίλαγε ο πατήρ Ευθύμιο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Το σταυρό μας, βλέπω πολλοί τον κάνουν μαντολίνο, άλλος δεν βάζει το χέρι εδώ. Πώς πρέπει να τον κάνουμε και τι δύναμη έχεις, τι μπορείς να κάνεις με το σταυρό σου όταν τον κάνεις σωστά? Λοιπόν, οι παλιοί αγράμματοι παππούδες που γνώρισαν, κάναν το σταυρό τους και όπως θα λέγανε με απλά λόγια, με την πίστη, είχαν και αποτέλεσμα. Λοιπόν, αν ρωτήσουμε θεολόγους, θεοφόρους πατέρες, τι είμαι ο σταυρός, για, να πούμε για την καθοδήγηση, να καθοδηγηθεί ο άλλος. Άλλο άλλος, λοιπόν, οι παλιοί με το πρώτο που λέγανε τι είναι ο σταυρός, με δύο λόγια, δεν θέλανε να πούμε περισσότερη καθοδήγηση. Πίστη. Η πίστη λοιπόν και ο πόθος του πιστεύει και γίνεται, επιτελείται και παίρνει τη βοήθεια. Και προσπαθεί να σημειώνει τον εαυτό του καλά το σημείο σταυρό. Γιατί παρατηρώ και εγώ αυτό που λέτε. Κοιτάζω λοιπόν οι περισσότεροι, γιατί ο διάβολος είναι έτοιμος να σπαραλύσει το χέρι. Κάπου εκεί ακόμα μπορεί να σπιτάξει ένα βέλος. Δεν μπορείς να έχεις όρεξη να κάνεις το σταυρό σου έτσι, να το πας από ένα. Κανονές, μπορεί να κάνουν γέτο. Ένα σταυρός. Καλύτερα να μην κάνεις ποτέ. Ο σταυρός είναι αυτό. Να σφίξεις καλά το χέρι και να σημειώσεις καλά, λέγεται σφραγίδα. Αυτό το πράγμα ο διάβολος χαίγεται. Γκρεμίζει δαίμονες. Γιατί είναι του Χριστού ο σταυρός. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, και κατά τη διάθεση απόλυση και την πίστη, έτσι και ενεργεί το σημείο του σταυρού. Λέει, κατά τη διάθεση απόλυση, λέει, και την, αυτή το πόθο του σταυρού και την πίστη, έτσι και ενεργεί. Λοιπόν, γι' αυτό λέει, ο σταυράς υψούτη, τιμάται και προσκυνείται. Διότι έγινε ως φοβερό θυσιαστήριο όπεν της θυσίας του Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς οι χριστιανοί έχουν το σταυρό κάθημα και δύναμη. Και όλοι οι δυναμίες τους είναι δύναμη. Και όλοι οι τροποτινά, όλη η δύναμή τους είναι με τη δύναμη τους. Και όλη η αμαρτία τους νεκρούνται διά της νεκρόσεως του Χριστού που πέθανε πάνω στο ξύλο του σταυρό. Για τούτο λοιπόν πρέπει να σημαίνουμε καλά το σταυρό μας, αλλά φόβο και τρόμο. Φόβο γιατί? Για την αμαρτία. Και αυτοί οι δαίμονες δεν αποφέρουν να βλέπουν το σημείο του σταυρού, καν τυπούμενο στον αέρα, λέει. Και, γιατί οι δαίμονες το ξέρουν πολύ καλά ότι ο σταυρός είναι, έχει γίνει, ο Θεός, ο σταυρός του Χριστού έγινε καταλλαγή ενώπιον ανθρώπων και του Χριστού. Και γι' αυτό το ξέρουν που γίνει καλά οι δαίμονες αυτό, το φοβόνται. Και γι' αυτό λέμε ότι
Πώς είναι δυνατόν οι εχθροί που στάθηκε με κρυσμένο του πρόσωπο του Χριστού να βλάψουν και να περάσουν μια πόλεμη καταλογή και φιλίωση, ή αν περάσουν και βλάπτουν μερικοί χρυσίνοι από του δαίμονε, περάσουν και βλάπτουν γιατί δεν κατάλαβαν το κράτο από όχι. Ο Δήμο Σταυρό και την ένθιμη σοφία λέει ακόμα. Μεγάλο πράγμα, και είναι από το κατάλογο με το έργο και το δημιουργείο του κράτου και δίνω από το Σταυρό του Θεού. Φωνάζουν με χαρά μεγάλε, όπω φωνάζει ο Παύλο. Μη γέννησε το καφάσι δε μη, δια το Σταυρό του κύριου μου Χριστού. Δε με ο κόσμο σε Σταύρο, δε κακό του κόσμου. Τα πάντα είναι χρόνο δε εκείνο που ξένα κάνει το Σταυρό. Δεν είμαστε κατήγητοι, από τα πρώτα τη πίστη είμαστε κατήγητοι σήμερα άνθρωποι. Μόνο να έχει πει στο Σταυρό γκρεμίζουν και αρέσει. Μες στην εκκλησία, να τώρα που ήρθαμε στην αίρεση, τι συνυπάρχει κάθε Κυριακή μες στην εκκλησία? Είμαστε όλοι χριστιανοί, μπορεί να είμαστε βαπτισμένοι? Όχι. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέμε, διότι άμα το ψάξουμε καλά, κάθε εσένα έχει την αίρεση του και την πίστη του. Δεν είναι όλοι του Χριστού μέσα που πάνε. Αυτό να το ψάξουμε πρέπει να καταλάβουμε, να έχουμε... γιατί εγώ έχω πάει και σε αλλού εκκλησίες. Όπως πήγα και εδώ στον πατήρ Ευθύμη, λοιπόν, κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν το αυτό φρόνημα. Και αυτή η πίστη, και αυτή η αγάπη. Δεν γίνεται ούτε καμιά φωσαρίου, κάνει παρεξήγηση, τίποτε. Ωραίο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα να έχουμε το αυτό φρόνημα και όλοι μαζί μας στην Εκκλησία να προσευχόμεθα. Πόσο ωραίο πράγμα είναι λοιπόν να έχουμε αυτό το φρόνημα, το ίδιο φρόνημα. Λοιπόν, επί παραδείγματο, όταν λέει ο παπάς, δίνει το μένημα, όλοι το ξέρουν. Πρωτοπεί λοιπόν, ευλογημένη υποσχελία, όλοι το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω τι θα πει. Ένα ειρήνη του κυρίου Δεθόμεν, λέει. Αν δεν είναι ειρηνικό άνθρωπο, δεν μπορεί να προσευχηθεί, ούτε να διηθεί. Πώς θα την αποκτήσουμε την ειρήνη, μπορούμε ποτέ? Ποιο έχει ειρήνη σήμερα στην Ελλάδα? Και αυτό που δεν έχουμε ειρήνη, γι' αυτό ούτε που να προσευχηθούν, ούτε η Εκκλησία μας βοηθάει. Την άνωθεν ειρήνη του κυρίου Δεθόμεν, η άνωθεν ειρήνη είναι ένα πράγμα που λέει. Την πάντα νου είναι υπερέχουσα, λέει ο Παύλος, δεν διηγείται τι είναι. Είναι δώρο, είναι χάρη στο Άγιο Πνεύματος. Και όταν έχουμε αυτή την ειρήνη, και για το σύμπαντο κόσμο μπορούμε να προσευχηθούμε. Και ξέρετε, ωραίο πράγμα, όλοι αυτοί λοιπόν εκεί πέρα που ξέρουν ότι το μήνυμα που δίνει ο παπάς, την ειρήνη του κυρίου Δεθόμεν, είναι μόνο του. Και όλοι μαζί είπε το αυτό, μεγάλες δυνάμεις είναι που έχουμε τη σύναξη. Μεγάλο πράγμα είναι. Γι' αυτό όταν βγαίνει τα Άγια λέει, πάντων ημών μίση δική των ευσεβών και ορθοδόξων. Όχι των χριστιανών ορθοδόξων, ούτε αυτό πιάνει. Ούτε μας βοηθάει αυτό. Εάν είναι ευσεβείς. Των ευσεβών δηλαδή. Ναι. Δεν είναι ευσεβείς. Κατατάμε να μην είμαστε ευσεβείς. Δεν προσέχουμε. Έχουμε τον κόσμο τώρα, οι άνθρωποι που πάνε με την εκκλησία. Προπαντώνε οι γυναίκες έχουν γίνει μαϊμούδες μέσα, λοιπόν, φοράνε ρούχα. Άμα βρεθούν λοιπόν για τίποτα ρούχα να σκαρφώνουν και να τερπάνε το σώμα, θα το φορέσουν για τη μόδα. Τόσο, είναι πάθος αυτό, τρομερό. Πώς πάει η μόδα, πώς πάει η πλάνη, πώς πάει η εξωφρενών δηλαδή. Αυτό είναι έξω, λέει ο Απόστολος, πώς να τροποτενά, ευχημόνος να περπατώμε. Δεν ξέρουν τι θα πει ευχημοσύνη, πώς πρέπει να περπατούμε. Εδώ είναι να πούμε, δίνουμε αυτό λοιπόν μηνύματα από αυτή την τηλεόραση. Πώς είμαστε, είμαστε ευχήμονοι τροποτενά. Δεν μπορούμε να φοράμε ό,τι θέλουμε. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Και οι άλλοι να πούμε, λέει, είναι δύο κληρικοί μέσα, ή δεν μπορώ να έχω πολιτικά ρούχα που ήρθα εδώ πέρα. Ένα σκούφι και τα άλλα τα ρούχα μου να είναι πολιτικά. Τι είναι αυτό, θα πούνε. Μάλιστα. Δηλαδή μεταφέρουμε τον κόσμο μέσα στην εκκλησία. Ο καθένας δεν είμαστε ομόψυχοι, ντυμένοι σωστά, με το ίδιο φρόνημα στην πίστη μας. Με την αγάπη που πρέπει ο ένας για να θυσιάζεται για τον άλλον. Οπότε δεν έχουμε και βοήθεια από το Θεό και μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε ο καθένας στον κόσμο το δικό του. Και μεταφέρουμε τον κόσμο αυτό μέσα στην Εκκλησία. Οπότε είμαστε διηρημένοι και μέσα στην Εκκλησία, που εκεί μαζευόμαστε για να γίνουμε μια οικογένεια. Γύρω από το Άγιο Μυστήριο, από την Αγία Τράπεζα, από τη Θεία Κοινωνία, να ενωθούμε με τον Χριστό. Αλλά εφόσον δεν έχουμε τις προϋποθέσεις μέσα μας και άλλος πάει ντυμένος άσεμνα, άλλος πάει με την πίστη τη δική του, με τα φρονήματα τα δικά του. Δεν μπορεί να μας ενώσει το μυστήριο, δεν μας ενώνει μαγικά. Πρέπει να έχουμε το φρόνημα σωστό και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας ενώσει μετά και στα υπόλοιπα, στα δυναμίες μας. Θα πούμε και ένα άλλο συμβιβασμό. Μισό λεπτό. Ναι. Έτσι λένε, έχουμε τρία μηνύματα. Λέει, τον κύριο Χριστόδουλο πριν εκλεγεί αρχιεπίσκοπος, τον είχε επισκεφθεί ο Αμερικανός πρέσβης κύριος Μπέρνς. Έτσι εκλέγονται, λέει, οι αρχιεπίσκοποι. Δεύτερον, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον εξόρισαν 13 φορές. Γιατί έκανε έλεγχο στην εκκλησιαστική. 13 μας λέει εδώ το μήνυμα. Εντάξει, στην εκκλησιαστική και στην πολιτική ηγεσία. Τρίτον, γιατί δέχτηκε η τότε ιεραρχία την εγκύκλιο του 20 και τι έκαναν οι νεότεροι ιεράρχες για να μην ισχύσει σήμερα η εγκύκλιος αυτή? Πέστε μας πρώτα τι θέλατε και μετά θα τα κρίνει ο πατήρ Ευθύμιος. Αυτό το ένδυμα, την ενδυμασία, την πολεμάει πολύ ο διάβολος. Να είναι ασχήμων, όχι ευσχήμων. Ναι. Και αυτό ακόμα το φοράει, το βαρύνει το κληρικό σώμα, δεν είναι βλαβή. Ναι.
Και γι' αυτό ακούω εγώ ότι κάτι τέτοια να αποβάλουν, να αποβολεί το ράσο, να φορέσουν κάτι άλλο. Κάτι όλο το ζυμώνουν, όλο το λένε. Μόνο αυτό φορά λοιπόν εμποδίζεται από πολλά πράγματα το διάλογο, δεν έχει ελευθερά δράση. Έχει ισχύ. Και λέγεται ένδυμα ιερό. Γιατί να είναι τόσο μακρύ και μαύρο έτσι και να είναι αυτός ο τύπος. Είναι αυτός, αυτός λοιπόν διάει δύο πένθυμο. Ναι. Τρόποτε να είναι αφαιρεωμένος και ταγμένος να πεθάνει για την πίστη. Για να οφειληθούν. Αυτό σημαίνει δηλαδή αυτό το ράσο, έτσι. Ναι, αυτό σημαίνει, ναι. Και άμα έχουμε πένθος, τους υποθέσουμε, λέει και ο Χριστός ότι μακάρι πένθοντες. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Τι θα πει αυτό, ακούει ο άλλος, γιατί να είμαι πτωχός του πνεύματι. Όταν λέμε πτωχός του πνεύματι, επειδή έχει την χάρη του Θεού απόλυτη λοιπόν και την αγιότητα, δεν ασχολείται με τα βιωτικά και δεν τα θέλει κιόλας. Αφού είναι ως άγγελος στη ζωή του, στον παρόντα αιώνα εδώ πέρα. Και πώς να αγαπάει αυτός λοιπόν. Και όπου λέει ο Παύλος, τι χωρίσει τις αγάπες του Χριστού, τι πράγμα είναι που θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, αφού πιστεύουμε να στάντα Ιησού. Και περιμένουμε λοιπόν ανάσταση κοινή. Αυτά τα πράγματα δεν τα πρεσβεύω άνθρωπος ή σημερινός, δεν τα πιστεύω. Τυπικά τα προφέρει, λέμε και το πιστεύω και έχουμε εμείς άνοιχτα τι θα πει πιστεύω. Μάλιστα. Να μας πει ο πατήρ με Ευθύμιος εκεί τα μηνύματα. Σύντομα για να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα και θα τερματίσουμε. Καταρχάς για αυτό που λένε ότι είναι αλήθεια βέβαια ότι πριν γίνει αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος τον επισκέφθηκε Αμερικανός πρέσβης. Και μάλιστα πήγε κατευθείαν στο Βόλο και πήγε κατευθείαν στη Μητρόπολη, χωρίς να περάσει πουθενά αλλού πολιτικές ηγεσίες και εξουσίες κλπ. Του Βόλου. Αυτό είναι δείγμα του συμβιβασμού που έκανε ο ίδιος προκειμένου να γίνει αρχιεπίσκοπος. Δηλαδή έπρεπε να το πούν και οι Αμερικάνοι αυτό το πράγμα, έπρεπε να το πει και ο Πάπας, έπρεπε να δώσει την ευλογία του όλοι οι σκοτεινές δυνάμεις οι πάντες για να γίνει ο Χριστόδουλος αρχιεπίσκοπος. Με το σκοπό βέβαια να οδηγήσει την Εκκλησία στη νέα εποχή, στον οικουμενισμό, στην αίρεση, στην αγκαλιά του Πάπα. Γι' αυτό το λόγο τον εξέλεξαν τον Χριστόδουλο. Τον βρήκαν δηλαδή σαν πιο κατάλληλο για τα έργα τους. Και γι' αυτό και ο Μπρες πήγε εκεί για να του δώσει ίσως ας πούμε το OK, το ελεύθερο το πράσινο φως για να γίνει αρχιεπίσκοπος. Βλέπω κουνάτε το κεφάλι σας, συμφωνείτε. Ναι, συμφωνούμε γιατί η επιλογή του από τον Αμερικάνο να γίνει αρχιεπίσκοπος στον τόπο μας εδώ πέρα και όχι από την επιλογή των Ιεραρχών είναι τρομερό. Δηλαδή τα ακούω. Αν έγινε αυτό. Ναι, ναι, έγινε. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Πήγε ο Αμερικάνος ο Πρέσβης. Είναι τραβάμε τα μαλλιά μας. Για τον Άγιο Χρυσόστομο ξέρουμε. Το κατάντημα αυτό. Και είναι να τσιλυπούμεθα δηλαδή. Θα χαιρόμεθα. Θέλαμε, δεν θέλαμε εμείς να είναι η πρωτοσάτη. Εγώ ήθελα να είμαι ο τελευταίος. Και να κάθομαι να κλαίω. Παρά να βλέπω αυτό να πούμε αυτή την κατάσταση. Λυπούμαστε για αυτόν. Τα λέμε για να αφοκινηθούν. Δεν τα λέμε για να τις κατακρίνουμε. Έτσι, ναι. Να τις καταδικάσουμε. Να δώσει ο Θεός λοιπόν να έρθουν στον εαυτό τους. Να είναι η πρώτη αυτή λοιπόν. Αυτοί να πηγαίνουν μπροστά και εμείς να ακολουθούμε. Έτσι το σωστό. Οι επίσκοποι να πάνε μπροστά. Για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο εξορίστηκε δύο φορές. Εξορίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τη μία φορά τον επανέφεραν αμέσως γιατί έγινε ένα θαύμα, ένα σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Και τη δεύτερη φορά ήταν που επέθανε στην εξορία. Κυνηγήθηκε από τους επισκόπους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τόσο κυνηγήθηκε από τους επισκόπους όσο ουδής άλλος θα μπορούσαμε να πούμε. Οι ίδιοι επίσκοποι έκαναν σύνοδο παράνομη και τον εξόρισαν. Και στη διάρκεια της εξορίας του, συνεργαζόμενοι οι παράνομοι αυτοί οι επίσκοποι που τον εξόρισαν με την εκκλησιαστική, με την πολιτική εξουσία, να του κάνουν και μαρτύρια στη διαδρομή της εξορίας. Μέχρι να φτάσει δηλαδή στην εξορία εκεί να έχει αποκάμει και δυνατόν να έχει πεθάνει. Ήταν και φιλάσθενος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οπότε φτάνοντας εκεί στην Κουκουσό που ήταν η εξορία του, ήταν αποκαμωμένος και πέθανε στο διάστημα αυτό που πήγαινε για την Πιτιούντα, για να πάει λίγο πιο μακριά. Στο επόμενο μέρος, στον επόμενο σταθμό, επειδή και εκεί τον έφταναν οι χριστιανοί για να πάρουν την ευλογία του. Και ήταν έτσι τα πράγματα, ώστε οι ίδιοι οι επίσκοποι να τον θανατώσουν και μετά, βέβαια, από 40 χρόνια, ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του, να φέρει τα λείψανά του και να γίνει η αποκατάστασή του, γιατί τον είχαν καθυρημένο, αναθεματισμένο, εξορισμένο δηλαδή με όλα τα επακόλουθα τη στέρηση τη ιεροσύνη, οι επίσκοποι. Καταλάβατε, δεν είναι καινούριο αυτό το πράγμα που κάνει, είναι αρχαίο το κακό των επισκόπων. Άλιστα. Γι' αυτό είπε αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουδέν δέδικα όσων επισκόπους. Τίποτα δεν φοβήθηκα όσων επισκόπους. Πλην ενίων, εκτός από λίγους, υπήρχαν τότε και λίγοι καλοί. Ναι. Και το τρίτο που μας στέλνουν. Είναι για την εγκύκλιο του 20, λέει. Ναι, η εγκύκλιο. Τι προβλέπει αυτή η εγκύκλιο. Η εγκύκλιο του 1920 είναι για πρώτη φορά επίσημα από την Εκκλησία, συνοδικά. Βγαίνει μια εγκύκλιος που αναγνωρίζει τους αιρετικούς, τους προτεστάντες, τους αναγνωρίζει ως εκκλησίες και ως μετόχους και συμμετόχους στη χάρη του Θεού και στη σωτηρία.
Αυτή η εγκύκλειος είναι βλάσφημη εγκύκλειος και δεν έχει αναιρεθεί από το 1920 μέχρι σήμερα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και όχι μόνο δεν έχει αναιρεθεί, αλλά καυχόνται σήμερα οι Πατριαρχικοί γιατί ήταν οι πρωτοπόροι στον Οικουμενισμό και οι ιδρυτές του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Καταλάβει γι' αυτό πρέπει να κλαίνε και να οδύρονται για να μετανοήσουν για τα λάθη των προκατόχων τους. Αυτοί σήμερα καυχόνται γιατί είναι οι ιδρυτές του δια της εγκυκλίου αυτής, του Οικουμενισμού και του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Από τότε δηλαδή άρχισε η διολίσθηση, ήρθε μετά η αλλαγή του ημερολογίου που έγινε μια ακαταστασία στην Εκκλησία, άλλοι να γιορτάζουν και άλλοι να νηστεύουν. Δηλαδή δια της διαφοράς αυτής του ημερολογίου, που δεν ήταν ομόφωνα από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδος μόνοι τους προχώρησαν στην αλλαγή, χωρίς να ήταν σύμφωνες και οι άλλες Εκκλησίες, έγινε αλλαγή του ημερολογίου που και αυτό διχάσε τον κόσμο. Και χάρηκαν οι εχθροί της Εκκλησίας για το διχασμό αυτόν. Ήρθανε μετά το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που τα ισοπαίδωσε όλα, γιατί εκεί πέρα είπαμε όλες οι ομολογίες που ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, για τους Αγίους, για την Παναγία μας, για όλα. Και είμαστε κι εμείς ισότιμα μέλη μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ήρθαν οι άρχες των αναθεμάτων μετά το 1965 από τον Αθηναγόρα, τον Μπελαμέντ, τον Σαμπεζή που αναγνωρίζουμε τα μυστήρια εδώ και πρόσφατα εδώ και με τους Ευαγγελικούς η αναγνώριση των μυστηρίων. Και πάμε από το κακό στο χειρότερο και δεν ξέρουμε τώρα, δηλαδή, βάζουμε νερό στο κρασί μας αν έχει μείνει καθόλου κρασί. Μάλιστα, μία τελευταία ερώτηση να σας κάνω, διότι δεν έχω άλλο χρόνο, το κανάλι μας δίνει, αλλά εγώ εργάζομαι έτσι, λοιπόν, και σε εφημερίδα, γι' αυτό, πέστε μου κάτι. Διάβασα στην εφημερίδα των Παπικών η Καθολική, ένα σχόλιο απάντηση στον εφημέριο. Και τους λέει εκεί πέρα ότι εμείς, λέει, δεν πρόκειται ο Πάπας... Λέτε εσείς ότι πήγε ο Αρχιεπίσκοπος εκεί ή ο Πατριάρχης έτσι για να του πούνε για τις συγγνώμες τις οποίες ζήτησε και όλα αυτά έτσι και διότι το προβάλλουν αυτό από τον εφημερίο μέσα. Και λένε σιγά λέει εμείς θα απολογούμεθα για εκείνη την εποχή ένα. Δεύτερον τις συγγνώμες τις ζητήσαμε. Το τρίτον λέει έτσι όπως τις ζητήσανε και το τρίτο λέει ο Πάπας έχει το πρωτείο και είναι διάδοχος του Αποστόλου Ανδρέου. Πέτρου, ναι, συγγνώμη. Και λέει και παρακάτω απαντάει σε ένα περιοδικό τη δράση, αν ενθυμούμε καλά, τώρα, τελευταία καθολική των Παπικών. Και λέει εκεί πέρα ότι μέσα από το διάλογο θα έρθουμε σε επαφή και το κυριότερο, πέρα από το διάλογο, τους λέει ότι μέσα διαβάζοντας την Αγία Γραφή, λέει, και την Ιερά Παράδοση, που ο κάθε ένας έχει τη δική του παράδοση. Πώς τα ερμηνεύετε, πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά? Να σας πω, κύριε... Να ξεκινήσετε εσείς και μετά ο πατήρ Λάρη. Κύριε Ζερβέ, ο παπισμός είπαμε ότι δεν έχει αλλάξει 10 αιώνες μετά το σχίσμα τίποτα από τη διδασκαλία του, από τη γραμμή του και τα πιστεύω του. Μάλιστα οι πλάνες αυξάνονται σε υπερβολικό βαθμό. Γι' αυτό το λόγο κατοχυρώνεται πλέον ο παπισμός ότι εμείς είμαστε η Εκκλησία. Είμαστε οι διάδοχοι του Αποστόλου Πέτρου, λέει ο Πάπας, έτσι. Όλοι θα έρθετε γιατί ο Απόστολος Πέτρος ήταν ο πρώτος των Αποστόλων και υπήκουαν, λένε αυτοί οι άλλοι Απόστολοι, στον Απόστολο Πέτρο. Άρα λοιπόν όλοι οι επίσκοποι εξαρτώνται από τον Πάπα. Δηλαδή τι λέει, ο Πάπας είναι ο βικάριος του Χριστού και οι άλλοι επίσκοποι είναι οι βικάριοι του Πάπα. Οι αντιπρόσωποι του Πάπα είναι οι άλλοι επίσκοποι. Ο Πάπας είναι που έχει τη διαδοχή κατευθείαν από τον Χριστό και δίδει την εξουσία και στους άλλους επισκόπους. Ο παπισμός λοιπόν δεν έχει υποχωρήσει τίποτα και δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη διδασκαλία του. Εμείς λοιπόν πηγαίνουμε και αλλάζουμε τη διδασκαλία μας. Το ότι τα παπικά περιοδικά, οι καθολικοί και τα άλλα περιοδικά, τα παπικά εγκομιάζουν τον Χριστόδουλο, καταλαβαίνετε οι εχθροί μας, οι εχθροί 10 αιώνων που έχουν ροκανίσει το Ορθόδοξο Πίμνιο, οι παπικοί, να εγκομιάζουν τον Αρχιεπίσκοπο, τι σημαίνει αυτό? Θα ήταν καλό για μας, ας πούμε, να εγκομίαζαν τώρα οι παπικοί τον πατέρα Αυγουστίνο τον Καρδιώτη που πολέμησε τον παπισμό. Ή έναν Άγιο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που πολέμησε τον παπισμό, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Δεν του θέλουν να τους ακούνε αυτούς. Και εγκομιάζουν τώρα τον Αρχιεπίσκοπο. Και εγώ βλέπω στην Καθολική, γιατί παίρνω αυτές τις εφημερίδες για να ενημερώνομαι, επειδή οι επίσκοποι μας δεν μας λένε αυτά που κάνουν, ενημερωνόμαστε από τα ξένα περιοδικά και από τις αιρετικές εφημερίδες. Μπορεί να μην υπάρχουν Μάρκοι Ευγενικοί ή Άγιοι Γρηγόριοι Παλαμάδες, αλλά οι παπικοί, υπάρχει θεία φώτιση και αποκαλύπτουν τα έσχη των. Ναι, ναι. Αποκαλύπτει ο Θεός λοιπόν σε εμάς τα έργα και τα σχέδια των εχθρών της Εκκλησίας μας. Και τώρα ο Αρχιεπίσκοπος εγκομιάζεται από τους εχθρούς της Εκκλησίας ότι είναι προοδευτικός, ότι κάνει ανοίγματα στον παπισμό, ότι πήγε εκεί και κάλεσε τον Πάπα
πήγε ο ίδιος εκεί στο Βατικανό, θα ξαναφέρει πάλι τον Παπά στην Ελλάδα, όπως ακούγεται. Αυτά όλα τα πράγματα εγκομιάζονται και προωθούνται από τις παπικές εφημερίδες, με το σκοπό βέβαια του οικουμενισμού, για να φτάσουμε κάποτε στην αναγνώριση του Πάπα. Πρέπει όχι μόνο η παπική εκκλησία να αναγνωριστεί σαν εκκλησία από τους Ορθοδόξους, αλλά να είναι και η πρώτη. Δηλαδή ότι από τον Πάπα εξαρτούνται τα πάντα. Μάλιστα. Πατέρα Ιλαρίωνα, τι έχετε να πείτε? Από πεσάτουσαν από τον διαβολείο αυτών κατά το πλήθος των σεβών αυτών. Έξωσαν αυτούς, κύριε. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι και προφρατευμένο. Λέει από πεσάτουσαν. Δηλαδή μεγάλη πτώση από των διαβολείων. Όταν λέμε διαβολείων, αυτοί το λένε εκκλησιών. Ακριβώς έτσι έχει γίνει, ναι. Και έχει πάθει μεγάλο αυτό παίξιμο και λέει από πεσάτουσαν. Έξωσαν αυτούς, κύριε. Δηλαδή βγάντωσαν έξω και να τους βύσεις από την πίβλο της ζωής. Μάλιστα. Είναι τρομερό πράγμα που το λέμε. Γίνεται όμως. Να σας ρωτήσω, τι συνιστάτε τώρα στον πατέρα Τρικαμινά? Σε 2 ώρες, αν 2,5, δικάζεται. Άμα δικάζεται, θα πει δικάστη. Τελειώνουμε το τελευταίο αναβολή, δεν ξανάρχομαι άλλη φορά, γιατί κάνετε να πούμε αναβολή και αναβολή ξανά. Τώρα λοιπόν, αν δεν πάρετε απόφαση, την παίρνω εγώ την απόφαση, και άμα θέλετε να δικάσετε, δεν την αναγνωρίζω με αυτά που πρεσβεύω. Γιατί είμαι του Χριστού. Γιατί είμαι του Χριστού, έχω την ελευθερία από τον Χριστό. Αυτό το λέει ο Παύλος. Λέει, έρχονται για να μας κατασκοπεύσουν την ελευθερία που έχουμε από τον Χριστό μας. Για τους αιρετικούς είχε και τότε πειρασμό ο Παύλος. Μάλιστα. Και έρχονται οι δεσποτάδες τώρα να σας κατασκοπεύσουν. Βέβαια. Την αφαιρούν τελείως την ελευθερία. Ναι. Όχι, δεν την αφαιρούν τελείως την ελευθερία των ανθρώπων, των χριστιανών και των κληρικών. Τι μεγάλο πράγμα να έχουμε λοιπόν την οικειότητα του Χριστού και την αγάπη, τον πόθο του Χριστού. Ένωση αυτών, κύριε, ένωση αυτών. Είναι συνημμένη μνήμη για να δοξάσουμε το Παναγιώ στο πράγμα. Τους ποθούς εσέ όμως. Αυτούς ποθούν την ένωση, πραγματικά. Όχι, τους ποθούν την ένωση με τον Χριστό. Α, μάλιστα. Του Χριστό, για υπάρχει ο πόθος του Χριστού. Αυτό το λένε σε μεντικουστή, αυτό το τρουπάριο. Διότι, ξέρεις τι είναι μέσα στην πίστη των χριστιανών, δεν είναι ότι πρέπει να ξέρουμε την γραφή ολόκληρα που στη δουσία να είμαστε θεολόγοι, είναι να πάρουμε ένα πράγμα και γίνεται μπουλιασμός μέσα. Κεντρώνεται ο άνθρωπος. Ένα πράγμα που είναι πόθος. Και αυτό που λέω τώρα, ο άνθρωπος δεν το λέω, πώς να το πω, να το πω καλύτερα με πόθο. Το φυτεύω μέσα στην ψυχή. Και εκείνα που δεν κάθονται εδώ, εδώ κάθονται εκείνα που είναι, έχουν τον πόθο. Αυτά που λέει ο Γιώργος τα πιστεύει, είναι μέσα από την καρδιά του, και τα ζει καθημερινά αυτά τα πράγματα και τα λέει με απλά λόγια, καταλάβατε. Φτάσαμε όμως στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Ιλαρίωνα που ήρθε έτσι από το Άγιο Όρος, να ευχαριστήσουμε και τον πατέρα Τρικαμινά. Ευχαριστούμε οποίος... και εμείς και τον ιδιοκτήτη του καναλιού και εσάς που μας δεχτήκατε εδώ στο κανάλι για να ακουστεί και η φωνή. Και εμείς τώρα, εγώ δεν είχα καμία πρόθεση για να προβληθούσα εδώ πέρα στο στούντιο αυτό. Όχι, σε ευχαριστούμε, μην λες τίποτα, εντάξει. Και μπας περιπτώσει, αφού με προτείνατε και θα είναι όφελος. Έτσι, κάτι ωφελήθηκαν, κάτι ψυχές. Δεν είναι τίποτα άλλο ότι θα φουλήσω, αλλά τουλάχιστον ωφελώ τον εαυτό μου που πήγα στον τόπο εκεί πέρα. Αυτόν. Αυτό και έχω ένα πόθο. Άλλη φορά θα μας πεις εάν είναι καλύτερα μέσα ή έξω. Διότι νομίζω με την εμπειρία και τη γνώση είναι καλύτερα έξω από το Άγιο Όρος, παρά τα 80 σου χρόνια. Το χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο δεν υπάρχει ευθύτητα. Ναι. Όταν υπάρχει ευθύτητα είναι το μεγαλύτερο. Ναι. Αυτό είναι χάρισμα από το Θεό. Είναι και μερικοί άνθρωποι που έχουν κάποια ένα μέτρο ευθύτητος. Και λέει, τι καλός άνθρωπος είμαι. Η ευθύτητα είναι καλό πάντως. Μα είναι αυτό το λέει. Ναι. Εσφραγισμένο το μνήμα σου, κύριε, εκτά φωνέτερε Χριστέ ο Θεός. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε εσφραγισμένο το τάφο. Δεν έχει πρόβλημα ο Χριστός να ξεσκεπάσει τον τάφο για να φύγει. Ναι. Ούτε κανέναν άγγελο περίμενε. Έφυγε και να ήταν εσφραγισμένο. Και κλεισμένο τον θεωρώ ότι μα συντέσσε. Πνεύμα ευθέ συγκινήσουμε αυτό το μεγάλο. Του συγκινεί. Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς, και εγώ θα επαναλάβω την παρότρηση που κάνω εδώ και καιρό. Όσοι μπορείτε απόψε, ας πάτε να συμπαρασταθείτε στον πατέρα Ευθύμιο Τρικαμινά. Δεν θα τον είχαμε σήμερα μαζί μας. Είχαμε κανονίσει με τον πατέρα Ιλαρίωνα και έναν άλλον μοναχόν, αλλά τον πείσαμε τον πατέρα Ευθύμιο να έρθει και αυτό στο στούντιο. Αλλάξαμε και την ημέρα της εκπομπής. Νομίζω ωφεληθήκατε, ακούσατε κάποια χρήσιμα πράγματα. Όσοι πιστεύετε, ότι όσοι έχετε σχέση με την Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, να σας ευχαριστήσουμε και να είστε όλοι καλά, και να πούμε στον πατέρα Τρικαμινά να μην κάμφθει. Έτσι υπάρχει αγώνας, ίσως να σε εκπαιδεύει ο Θεός, όπως είπαμε και στην αρχή. Χριστός Ανέστη.